Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου του 2016. Είστε συντονισμένοι στο SBC και παρακολουθείτε την πρώτη γραμμή, την πρώτη σελίδα, την πρώτη ενημερωτική εκπομπή της ημέρας. Με περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα λιτότητα έκλεισε ο προϋπολογισμός του 2017, ο οποίος αναμένεται να κατατεθεί απόψε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε αναμένεται να κρατήσει και η διαπραγμάτευση, όπως όλα δείχνουν. Αυτή τη στιγμή πολλά κυλάνε αργά μεν, αλλά τουλάχιστον όχι με απόλυτα διέξοδα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δύσκολα ναι, αν υπάρχουν τα προσόρα, όχι. Με αυτά τα δεδομένα, η χρηματιστηριακή αγορά καλείται να κρατήσει momentum και να διατηρήσει την ανωδική της τροχιά έτσι όπως την έχει διαγράψει τις τελευταίες ημέρες. Οψόμεθα και σε κάθε περίπτωση πάμε τώρα εμείς να δούμε συνοπτικά την ειδησιογραφία της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Για διαπραγμάτευση διαρκείας για τα νέα μέτρα λιτότητας και τις μεγάλες ανατροπές σε μισθούς και εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα, προετοιμάζονται πλέον οι κυβερνητικές πηγές. Όπως και επισήμως αρχίζει πλέον να διαρρέεται, η δεύτερη αξιολόγηση δεν θα κλείσει ούτε στις 5 Δεκεμβρίου, ενδεχομένως ούτε μέχρι τα τέλη της χρονιάς, ούτε μέχρι τα τέλη του 2017. Ίσως σε κάποιο έκτακτο Eurogroup που ίσως συγκληθεί στις αρχές Μαρτίου ή στο προγραμματισμένο για τις 23 του μηνός. Πάση θυσία όμως η κυβέρνηση θέλει να επιδείξει πρόοδο και να επιτύχει τουλάχιστον μια καταρχήν συμφωνία με τους δανειστές στο ερχόμενο γύρο της 5ης Δεκεμβρίου. Για τον σκοπό αυτό, μετά το χθεσινό 12ωρο των διαπραγματεύσεων τους θεσμούς από το μεσημέρι έως και μετά τα μεσάνυχτα, η παρέλαση υπουργών θα συνεχιστεί και σήμερα, τουλάχιστον έως το μεσημέρι. Έως το μεσημέρι ενδεχομένως και της αυριανής μέρας. Επιτάπητος θα τεθούν από το πρωί οι ρυθμίσεις για τον εξοδικαστικό συμβασμό υπερχρεωμένων επιχειρήσεων με τους πιστωτές, για δημόσιο τράπεζες, προμηθευτές, εργαζόμενους αλλά και ιδιώτες. Οι ανατροπές στην αγορά που προτείνει ο ΟΑΣΑ, δηλαδή τα υπόλοιπα μέτρα της πρώτης και δεύτερης εργαλειοθήκης και ολόκληρη η τρίτη εργαλειοθήκη του οργανισμού, η διοικητική μεταρρύθμιση στο δημόσιο, η παρεμβάση στην παιδεία, για τις οποίες δεν επετέχθη ούτε χθες συμφωνία, αλλά και τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς. Στο παρασκήνιο, πάντως, η κυβέρνηση ποντάρει στο απροκάλυπτο πρόξιμο που δέχεται από τους Ευρωπαίους εταίρους στα δημοσιονομικά, προκειμένου να αποφύγει, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, να αναγκαστεί να λάβει επιπρόσθετα μέτρα λιτότητας, πέραν όσων ήδη δρομολογούνται από 1η-1η του 2017, βάσει βεβαίως των παλαιότερων συμφωνιών. Ωστόσο, για τα δημοσιονομικά, δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που αναμένεται να θέσει τους δικούς του όρους όταν ξεκινήσει η συζήτηση για τη συμμετοχή του με νέο δάνειο ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων στο ελληνικό πρόγραμμα. Επιπλέον, παραμένει ανοιχτή μια τρύπα 600 εκατομμυρίων ευρώ από περικοπές δεκαγωνών που η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα δρομολογήσει για το 2018, κάτι που αποτελεί μέρος της δεύτερης αξιολόγησης και που πρέπει να κλείσει άμεσα. Οι θεσμοί όμως αμφισβητούν την απόδοση των μέτρων που τους παρουσιάζονται από την ελληνική πλευρά. Και παρότι έχουν αρχίσει ήδη υποχωρήσει σε κάποιες κόκκινες γραμμές, με τους ελεύθερους επαγγελματίες να αποκλείονται τελικά από τις ρυθμίσεις και το κούρεμα οφειλών που σχεδιάζονται για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και τον συνδικαλιστικό νόμο, η κυβέρνηση κρατά για το τέλος αντιδημοφιλείς αποφάσεις που ενδεχομένως θα κληθεί να πάρει για τις ομαδικές απολύσεις και το μέλλον των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Χωρίς λοιπόν σύγκληση μεταξύ των δύο πλευρών, κύλησε το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον ως προς το θέμα των εργασιακών. Μετά από αρκετές ώρες συνομιλιών των δανειστών με την Υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε σημείο 0. Η Υπουργός βγήκε από τη διαπραγμάτευση χωρίς καμία δήλωση, με τη λακωνική φράση «συνεχίζουμε» και όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει προσέγγιση σε κανένα σημείο της διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Εργασίας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επέμεινε στην απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και την αύξηση του ποσοστού των απολύσεων από 5 σε 10% μηνιαίως. Την ίδια ώρα οι δανειστές αποκλίνουν την άμεση επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά δέχονται να ανοίξει συζήτηση μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Τα εργασιακά φαίνεται ότι παραμένουν το μεγαλύτερο αγκάθι και για τον λόγο αυτό δρομολογείται νέα συνάντηση σήμερα Δευτέρα. Οι θεσμοί παρουσίασαν για πρώτη φορά κείμενο με τις θέσεις τους και τα σημεία στα οποία επιμένουν. Αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το κείμενο που παρέδωσαν οι θεσμοί έχει μια σειρά ανοιχτών θεμάτων επί των οποίων θα συνεχίζονται οι τεχνικές διαπραγματεύσεις, ενδεχομένως και αφού το αποχωρήσουν από την Αθήνα οι κυρίως εκπρόσωποι των δανειστών. Στόχος μας είναι ως την Τρίτη να βρεθούμε σε ένα σημείο ώστε να μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία ακόμη και εξ αποστάσεως με ορόσημο την 5η Δεκεμβρίου, ανέφερε η ίδια κυβερνητική πηγή. Παραμένοντας στο μέτωπο των αλλεπάλληλων διαβουλεύσεων, προφορικές εξετάσεις τρόπον τεινά έδωσε και χθες το βράδυ η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, ένα των εκπροσώπων των δανειστών. Οι θεσμοί ζήτησαν από την ελληνική πλευρά στοιχεία για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνησης σε νοσοκομεία και ΕΟΠΗ, αλλά και για τις επιχειρούμενες αλλαγές στο σύστημα των προμηθειών. Ο Υπουργός Υγείας έκανε λόγο για διπλή παρέμβαση στον τομέα του φαρμάκου, στον έλεγχο της ζήτησης και στη διαπραγμάτευση των τιμών.
Επικαλούμενο στις προτάσεις που συζητήθηκαν στην Επιτροπή του Υπουργείου για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, ο κ. Ανδρέας Ξανθός ενέδειξε τις παρεμβάσεις με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα φίλτρα στη συνταγογράφηση. Για πρώτη φορά, είπε, θα λειτουργήσει φέτος στα νοσοκομεία ο αυτόματος μηχανισμός επιστροφής υπερβάσεων στους κλειστούς προϋπολογισμούς φαρμάκων, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια στον ΕΟΠΗ με τα clawback. Σε αυτό το πλαίσιο, προσδιορίζονται οι ανάγκες κάθε νοσοκομείου και ενεργοποιούνται θεσμοθετημένα επιστημονικά όργανα, όπως παραδείγματος χάρη τα ογκολογικά συμβούλια, οι επιτροπές των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων και οι επιτροπές παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί σταδιακά ένα νοσοκομιακό συνταγολόγιο, με βάση το οποίο θα γίνεται η συνταγογράφηση για τους νοσηλευόμενους ασθενείς. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το Υπουργείο θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της καινοτομίας στα φάρμακα και σε σοβαρή διαπραγμάτευση των τιμών με τις εταιρείες. Για το νέο σύστημα των προμηθειών, που να θυμίσουμε ότι το Υπουργείο Υγείας προκύπτει να θεσμοθετήσει το επόμενο διάστημα, παρουσιάστηκαν στους θεσμούς οι τρεις πυλώνες του. Δηλαδή, η πλήρης καταγραφή και κωδικοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών, ο καθορισμός αποδεκτού εύρους τιμής για την αγορά κάθε προϊόντος, την τιμολόγησή του δηλαδή, ενώ στο νομοσχέδιο προβλέπεται και η σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Αυτός ο οργανισμός θα υποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και θα έχει σκοπό τον σχεδιασμό της καθολικά κεντρικοποιημένης εφαρμογής όλου του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου του συστήματος προμηθειών. Θα είναι κάτι δηλαδή στην ουσία σαν το μεγαφαρμακείο, ας πούμε, έτσι, του ΕΟΠΗ. Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε βεβαίως στα μικροοικονομικά και στα πολύ ενδιαφέροντα για δυστυχώς και ευτυχώς για πολλοί κόσμο. Εντείνονται λοιπόν οι έξωθεν πιέσεις για την επιτάχυνση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων μετά και τους συνεχιζόμενους προπυλαγισμούς συμβολιογράφων αλλά και τις απόφασεις των τελευταίων για αποχή από τους πληστηριασμούς. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ημερησία, η κυβέρνηση επισπεύδει τη δημιουργία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών που θα διεξάγονται χωρίς τη φυσική παρουσία των συμβολιογράφων, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα έχουν στοχοποιηθεί και δέχονται επιθέσεις και απειλές. Στη διαδικασία λοιπόν θα μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος και οι πληροφορίες από τους πληροδότες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εξασφαλίζοντας έτσι μια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία. Η έναρξη των ηλεκτρονικών πληστηριασμών προβλέπεται και στις νέες διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε ενεργοποιηθεί. Σύμφωνα μάλιστα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, η διαδικασία διενέργειας του ηλεκτρονικού πληστηριασμού, όλες οι σχετικές λεπτομέρειες, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα έπρεπε να είχε εκδοθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Σύμφωνα μάλιστα με το ίδιο δημοσίευμα της Ημερησίας, το ζήτημα αυτό βρέθηκε ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων στον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων που είχε η ελληνική πλευρά με τους θεσμούς στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης. Θετικά διακείμενες προς την λύση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών φαίνεται να είναι και οι τράπεζες. Εξάλλου, η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους πληστηριασμούς ακινήτων προτείνει και το Ταμείο Χρήματων Πιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο σε πρόσφατη μελέτη του για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων των τραπεζών θεωρεί ότι το μέτρο αυτό θα εξασφαλίσει μεταξύ άλλων και τη διαφάνεια στην αγορά των πληστηριασμών. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τους πληστηριασμούς. Πάμε να δούμε ακόμα ένα θέμα. Την απόφαση να μην προχωρήσει σε βεβαιασμένες κινήσεις έλαβε το Οικονομικό Επιτελείο. Σχεδιάζεται ωστόσο ειδική εφαρμογή για υπολογισμό των τελών εξειδικευμένα σε κάθε όχημα για δικαιότερη κατανομή βαρών. Έτσι, τα φετινά τέλη, για την ακρίβεια τα τέλη θα πληρώσουμε φέτος για το 2017, θα πληρωθούν χωρίς αλλαγές, δηλαδή και φέτος θα πληρώσουμε όσα πληρώσαμε πέρυσι, τέτοια εποχή. Προσώρας δηλαδή, παραπέμπονται στις καλένδες τα σχέδια του τέως αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδη, τα οποία προέβλεπαν μειώσεις για τα παλαιά και μεγάλο κυβισμού για ταχύ, με παράλληλες αυξήσεις τελών για τα καινούργια άνω των 2.000 κυβικών εκατοστών. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν πηγές του Υπουργείου, αφού ελήφθησαν υπόψη όλα τα τρέχοντα δεδομένα και οι ανάγκες της αγοράς για σταθερότητα και ασφάλεια, κρίθηκε σκόπιμο να μην γίνουν αυτή τη στιγμή βεβαιασμένες τροποποιήσεις. Επί του παρόντος λοιπόν δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή και αναμένεται εντός των ημερών να αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια πληρωμών των τελών κυκλοφορίας του 2017, ως γνωστό πλέον στο Taxes.net. Το θέμα των αλλαγών στα τέλη κυκλοφορίας όμως δεν κλείνει οριστικά. Όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου, έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για την επεξεργασία των δεδομένων και τη δημιουργία μιας εφαρμογής που θα επιτρέπει τον υπολογισμό των τελών εξειδικευμένα για κάθε όχημα, με την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων και αντίστοιχων συντελεστών, όπως παραδείγματος χάρη με αυτόματη μείωση του ύψους των τελών ανά έτος με τη χρήση σχετικού συντελεστή παλαιότητας. Αυτό το σενάριο όμως αφορά μοιραία τα τέλη κυκλοφορίας του 2018 και μετά, και όπως υποστηρίζουν αρμόδιες πηγές, με τον τρόπο αυτό θα καλυφθεί και η ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας
και παράλληλα θα αρθούν οι αδικίες του τρέχοντος εφαρμοζόμενου συστήματος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η ουσία πάντως είναι ότι και φέτος θα πληρώσουμε όσα και πέρυσι θα υπάρξει κάποια αλλαγή στα των τρελών κυκλοφορίας για την τσέπη μας. Αυτά είναι τα καλά νέα. Δεν θα το βλέπω. Συγκρούμε των αλλαγιών. Σε κάθε περίπτωση, εμείς πάμε τώρα να πάρουμε μια πρώτη ανάσα και επιστρέφουμε. Έχουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τύπου, έχουμε να δούμε τους περισσότερους καλεσμένους. Μείνετε εδώ, μείνετε μαζί μας. Πάλι μαζί λοιπόν κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στο SBC, στο οικονομικό κανάλι της πόλης, στο οικονομικό κανάλι της χώρας. Μια νέα εβδομάδα ξεκινά και το ερώτημα είναι κατά πόσο θα ξεκινήσει με τον ίδιο παλμό με τον οποίο τελείωσε η προηγούμενη, αναφορικά τουλάχιστον με την ελληνική αγορά, η οποία μέσα σε 2-3 συνεδριάσεις και με τη βοήθεια βεβαίως και ειδήσεων από την διεθνή σκηνή, μπόρεσε να ξεπεράσει κατά πολύ για την ακρίβεια τις 600 μονάδες. Αυτό το 611 που βλέπετε κλείσιμο θετικότατο, με 2-3 ημέρες εντυπωσιακού comeback. Και με τον μόλις να ελπίζουν ότι μπορεί και σήμερα, επαναλαμβάνω, να δώσει μια τέτοια κίνηση που να αρχίσει να εμπεδώνει την ανωδική τάση για τα καλά. Σε κάθε περίπτωση, εμείς μέχρι να δούμε πώς θα ξυνήξει η αγορά, ποιο θα είναι το πρώτο της βήμα, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του σημερινού τύπου. Δευτέρα σήμερα, αλφαβητικά βεβαίως οι εφημερίδες που και κάθε ημέρα, να επιθυμίσω βεβαίως ότι λείπουν οι πρωινές. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Δημοκρατία. Καμία ελάφρυνση στα τέλη γιοταχή. Γκρινιάζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τα χιλιάδες ακάλυπτα αυτοκίνητα. Ο εισαγγελέας προτείνει απαλλαγή Γεωργίου για τον πειραγμένο έλλειμμα. Αυτή είναι άλλη κουβέντα, θα το πω στη συνέχεια. Μένουμε στο ίδιο θέμα το βασικό. Τι πληρώνω αναλόγως των κυβικών συμβατικά και αερίου. Παρά τις αλλεπάλληλες διαρροές των τελευταίων μηνών για εκτός και μεταξωτές κορδέλες, επαναλαμβάνω, καμία ελάφρυνση στα τέλη γιοταχή, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Στα υπόλοιπα, όπως προείπα, ο εισαγγελέας προτείνει απαλλαγή Γεωργιού για το πειραγμένο έλλειμμα. Θωρακίζονται βάσει κοινοτικής οδηγίας τώρα για τα μελλοντικά στεγαστικά δάνεια, ο λόγος για τις τράπεζες. Στον υπέρτιτλο,
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βραχυκλώνει τα σχέδια Σαμαρά, εκπρόσωπος τύπου Κικίλιας, εξωτερικών ο Κουμουτσάκος, οικονομίας και ανάπτυξη τώρα, αρχιστράτηγος ο πολυσυζητημένος Θεοδωρικάκος, τι συνέβη με τις αρμοδιότητες του Άδωνη Γεωργιάδη που ανέλαβε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οξυγόνο από το Άγιον Όρος για τον Κυριάκο. Λίγο πριν την 10η στοιχείο και τη άμα για τους μετανάστες, το άλλο μείζον θέμα των τελευταίων ημερών, τα πρώτα καλά νέα για τον Πλεύρη, επιφυλακτικά αισιόδοξοι γιατροί για την περιπέτεια που περνάει ο βουλευτής κ. Θανάσης Πλεύρης, ο Τσίπρας με τους χείρους του 2004, η πάταξη της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο που πεθαίνει στον Πειραιά, 14χρονη με όγκο που πέθανε, κέρδισε δικαστικά το δικαίωμα να ξαναγεννηθεί. Μια εντυπωσιακή ιστορία από το Διεθνές Δελτίο. Περνάμε στην εφημερίδα Έθνος. Εργασιακή ζούγκλα προωθεί το Ταμείο. Στο μεγάλο αγκάθι της διαπραγμάτευσης εξελίσσονται οι ομαδικές απολύσεις. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητά πλήρη απελευθέρωση των απολύσεων και δεν αποδέχεται την υπερίσχυση των κλαδικών συμβάσεων. Κλείδωσε ο προϋπολογισμός του 2017. Στα υπόλοιπα θέματα, έφυγε ο πρόεδρος που ένωσε τους Έλληνες, ο λόγος για τον Κωστή Στεβανόπουλο με τη σχετική φωτογραφία. Κυπριακό, σημάδια σύγκλησης με αστερίσκους. Γερμανία, υποψηφιότητα Μέρκελ με νέο μανιφέστο. Νέος νόμος, αυστηρός έλεγχος στα δικαιολογητικά όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Και απόδραση μυστήριο, το φιάσκο με το Βραχιολάκι απειλεί το πρόγραμμα επιτήρησης, λέει η εφημερίδα. Στον υπέρτιτλο, δύο χτυπήματα για τα αθλητικά. Σούπερ Λίγκα, πρόταση έκπληξης και πρωτάθλημα 14 ομάδων. Και NBA θα μπώνει με τις επιδόσεις του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Από το Έθνος, συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στον Ελεύθερο Τύπο, λοιπόν, έχουμε και εδώ δύο χτυπήματα. Το ένα αφορά τα συνταξιδοτικά και το δεύτερο, βεβαίως, τον θάνατο του Κωστή Στεφανόπουλου. Ξεκινούμε λοιπόν στην σύνταξη από 55 έως 60 ετών με αίτηση έως το τέλος του 2016. Οι 40 κατηγορίες ασφαλισμένων που γλιτώνουν την αύξηση των ορίων ηλικίας. Ποιοι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν δικαίωμα αποχώρησης με 15 έως 37 έτη εργασίας. Σε ποιες περιπτώσεις λαμβάνουν πλήρη σύνταξη και πότε συμφέρει έξοδος με μειωμένη. Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας για δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ΕΤΑ. Βεβαίως, σήμερα να θυμίσουμε ότι υπάρχει και το σχετικό ένθετο στην εφημερίδα, το ένθετο ασφάλιση και συντάξεις. Θρίαμβος για Νέα Δημοκρατία και στασιμότητα εκλογές των μηχανικών. Απεβίωσε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος, ηλικία 90 ετών. Η διαδρομή του από την ΕΡΕ το 1958 έως το ανώτατο πολιτικό αξίωμα ενέπνευσε ήθος, δίδαξε αξιοπρέπεια, λέει η εφημερίδα. Μέρκελ για 16 ετία, στον υπέρτιτλο. Σάρωσε με 44% στο 20% ΖΙΠΕ. Βαριά ήταν για σαρκό, προβάδισμα φυγιών για την κεντροδεξιά υποψηφιότητα της Γαλλικής Προεδρίας. Η Ντέλια έσβησε τις κόκκινες γραμμές της Αξιόγλου. Το βέτο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου φέρνει σκληρές παρεμβάσεις εργασιακά. Επιμένει το Ταμείο σε αύξηση ορίου απολύσεων, βάζει μπλόκο στις λογικές διαπραγματεύσεις και καθορισμό του κατώτατου μισθού. Και τέλος, Super Deal 110 εκατομμύρια ευρώ για εξαγορά δύο ξενοδοχείων Χανδρή στην Κέρκυρα. Από τον Ελεύθερο Τύπο στην εφημερίδα Εστία. Μεταρρύθμιση διαπάσαν νόσων, η κατάχρηση του όρου και η απουσία στρατηγικής, λέει η εφημερίδα. Στο πρώτο θέμα και στο επόμενο, δεν διαφοροποιείται το Ισλάμ από τον ISIS, ηχηρό μήνυμα από τον Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι. Από την Εστία, συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Στην εφημερίδα των συντακτών, λοιπόν, έχουμε βασικό θέμα, ένα δικό του αποκλειστικό. Κύκλωμα ένστρων και δικηγόρων πουλούσαν με καπέλο διαμερίσματα σε εναποστρατεία αξιωματικούς. Σκάνδαλο διαφθοράς στον αυτόνομο οικοδομικό οργανισμό αξιωματικών. Πάρτι εκατομμυρίο καταγγέλλεται ότι την είχαν στήσει ένστολοι, μηχανικοί και δικηγόροι στον αυτόνομο οικοδομικό οργανισμό αξιωματικών, καθεστώς οικονομικής αδιαφάνειας, υπερκοστολόγηση κτηρίων και προσλήψη το παράθυρο, το οικόπεδο φιλέτος του Παπάγου, η πανάκριβη πολυκατοικία στη Λάρισα και η περίεργη εργολαβία στην Καλαμαριά. Στα υπόλοιπα θέματα, διαπραγμάτευση στα εργασιακά, μαύρος καπνός, αντιστέκεται η ελληνική πλευρά στις πιέσεις για ολομέτωπη υποχώρηση στις εργασιακές σχέσεις, ολονίκιο παζάρι ενώπιση της σημερινής συνάντησης του Υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου και των Θεσμών. Κονδύλια 300 εκατομμυρίων ευρώ για υγεία, παιδεία, πρόνοια στο νέο προϋπολογισμό. Διαδίκτυο εκφοβισμού ζει και βασιλεύει. Μέρκελ υποψήφια για τέταρτη φορά με τις ευλογίες του Ομπάμα και ως αντίβαρος του ναού του λαϊκισμού. Γαλλία προκληματικές εκλογές. Πρώτο ξεκαθάρισμα στη δεξιά. Εκτός μάλλον και έκτος του Σαρκοζή. Μονομαχία Φιλιών και Ζιπέ στο δεύτερο γύρο για το Προεδρικό Κόμμα της Γαλλικής Δεξιάς. Κωστής Στεφανόπουλος έφυγε σε ηλικία 90 ετών, ένας ευπατρίδης της πολιτικής. Η μητός παραθυράκια υπέρ καταπατητών απειλούν το δάσος στον Καρέα και στον υπέρτιτλο Κυπριακό, μεγάλη απόσταση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, το ζήτημα των εγγυήσεων αποτελεί το μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Από την εφημερίδα των συντακτών περνάμε στην εφημερίδα Contra News. Θα πουλήσουν τα σπίτια μας κοψοχρονιά στους μετανάστες. Ανθεληνικό σχέδιο από τους διεθνούς τοκογλύφους με τα κόκκινα δάνεια.
Έτσι θα μπορούν οι πρόσφυγες να γίνονται νόμιμοι κάτοικοι της χώρας μας, αφού θα έχουν δικό τους σπίτι. Υπέρτιτλος: αμετανόητος και προκλητός ο Σόιμπλε. Ζητάει από όλες τις χώρες περισσότερη λιτότητα για να καταντήσει ολόκληρη την Ευρώπη πανφτωχή σαν την Ελλάδα. Επιμένουν στη σκληρή γραμμή για τα εργασιακά οι δανειστές, στο παραπέντε συμφωνία για κόκκινα δάνεια και κούρεμα χρεών. Η Ελισάβετ κάλεσε στα ανάκτορα τον Τραμπ, να έχει μια είδηση που δεν περιμένει να την ακούσει και να διαβάσει. Και τέλος, έφυγε από τη ζωή ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο αποκλεισμένος Σαρκοζή ευνοεί την Μαρίν Λεπέν. Σκάνδαλο όταν η ΔΟΗ πλοίων προσλαμβάνει ιστορικό τέχνη, παρακαλώ, και εδώ όταν αυτά ο ίδιος πρωταγωνιστής και σε σκάνδαλο της ΕΠΟ. Από την Κόντρα Νιούς περνάμε στην οικονομική εφημερίδα Ναυτεμπορική. Αγκάθια και αποκλήσεις στο παραπέντε. Κατά τις διαβουλεύσεις διαπιστώθηκε κενό 600 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2018. Διαφωνίες για ομαδικές απολύσεις, συνδικαλιστικό νόμο, συλλογικές διαπραγματεύσεις, κλαδικές συμβάσεις. Δημοσιονομικό υπήρξε συμφωνία μεταξύ θεσμών και κυβέρνησης, αλλά για το 2017. Το αναλυτικό βασικό ρεπορτάζ της εφημερίδας. Στα υπόλοιπα βασικά χτυπήματα του πρωτοσέλιδου, Άγγελα Μέρκελ θα διεκδικήσει και τέταρτη θητεία στην καγκελαρία. Τσουνάμι φόρων 3 δισεκατομμυρίων το 2017. Το ισχυρότερο χτύπημα δέχονται για ακόμη μια φορά οι ασθενέστερες οικονομικά ομάδες. Σήμερα αναμένεται η κατάθεση του προβλησμού στη Βουλή. Μεσοπρόθεσμο ζητείται σήμα βιωσιμότητας του χρέους. Μειωμένες περί 4,4% επιτοχές στην Ευρώπη, με σχετικό γράφημα για του λόγου του αληθές. Ψηφιακή στρατηγική, τι αλλάζει για τα έργα πληροφορικής του δημοσίου. Στα υπόλοιπα θέματα έχουμε αύξηση του ακατάσχετου του ποσού, πώς η Κόσκο θα φέρει 3 εκατομμύρια Κινέζους στην κρουαζιέρα και στον υπέρτιτλο Αναστασιάδης Αγκιτζή, πρόεδρος της συνομιλίας για λύση του Κυπριακού. Σήμερα η απόφαση και το Θριάσιο και Σουζάν Κράους Βίνκλερ, φρένος της ρήτρες ισοτιμίας των ισχυρών online πρακτόρων από τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχειακών Φορέων της Ευρώπης. Και από την αυτοπορική να πάμε και να ολοκληρώσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Σημειωτώνει αξιολόγηση. Αυταπάτη αποδεικνύει την προσδοκία της κυβέρνησης για εύκολη και γρήγορη συμφωνία με την Τρόικα. Σε δύσκολη φάση βρίσκεται διαπραγμάτευση με τους δανειστές, καθώς μένουν ανοιχτά κρίσιμα θέματα που ενδέχεται να αναβάλουν επί μακρόν την επίτευξη της συμφωνίας. Στα άλλα θέματα, Κωστής Στεφανόπουλος 1926-2016, ο υπαδηματικός πρόεδρος, πρώτος γύρος προκληματικές, μεγάλη έκκληση φυγιών, τελειωμένος Σαρκοζή, Αβραμόπουλος, οι πρόσφυγες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η δοκιμασία της Ελλάδας, άρθρο του Ευρωπαίου Επιτρόπου στην εφημερίδα Τα Νέα και το σχετικό βεβαίως σκίτσο του Κώστα Μητρόπουλου σχετικά με τη ρύθμιση χρεών και τις προσπάθειες που ταλανίζουν τον ελληνικό λαό να πετύχει αυτό. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι ήταν μέχρι αυτή την ώρα. Έτσι ο τύπος αποκάλυψε σήμερα την επικαιρότητα. Και συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε την Παρασκευή. Άνοιξε η αγορά, πρώτο δείγμα γραφής, σύν 0,50 για το γενικό δείκτη, με αμέσως 1,5 εκατομμύριο ευρώ τζίρο. Δυναμικό ξεκίνημα, θετικό ξεκίνημα, δείγμα του ότι μπορούν, υπό προϋποθέσεις, όλοι όσοι διαπραγματεύονται αυτή την ώρα στην αγορά, να κρατήσουν το θετικό momentum και να στείλουν ακόμη περισσότερο, ακόμη πιο δυναμικά, υψηλότερα την αγορά, αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν αρνητικές εκπλήξεις ή αντιθέτως να υπάρχουν το κάσουμε εκείνο, οι παράμετροι εκείνες, οι οποίες να δώσουν την αναγκαία, αν θέλετε, πίστη στους επενδυτές, ότι μπορεί να ξημερώσει και καλύτερη μέρα. Δεν ξέρω αν αυτό προκύπτει από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων. Σίγουρα βεβαίως η ειδησιογραφία δεν είναι τέτοια που να σπέρνει πανικό, δεν είναι τέτοια όμως που να σπέρνει και αφρώα, αν θέλετε, εφορία. Θα δείξει για ποιο λόγο εξακολουθεί η αγορά μας και παραμένει σε αυτά τα θετικότατα τουρμένων αλλαγών επίπεδα. Τώρα εμείς πάμε να δούμε εκτός των τυχών τα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ώρες. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί στις αγορές και όχι μόνο. Αίθουσα Σύνταξης, Νίκα Ραθώ μας περιμένει. Καλημέρα, Νίκη. Καλημέρα Πάνο, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είναι μεικτά τα πρόσημα στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Τα πρώτα 34 λεπτά όπου έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση στην Ευρώπη. Και περιμένουμε βεβαίως να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνεδρίαση. Είναι μία σειρά από εξελίξεις και γεγονότα στα οποία εστιάζουν οι επενδυτές και η αγορά. Βεβαίως έχουμε την νέα υποψηφιότητα της Άγγελας Μέρκελ στην Γερμανία το 2017 για τέταρτη θητεία.
Γαλλία. Ο Σαρκοζή βγαίνει εκτός κούρσας. Έχουν πολλές εξελίξεις και στην Γαλλία με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι μπορεί να περάσει μπροστά η Μαρίν Λεπέν. Και βεβαίως οι αναλυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο και στην 13η και 14η Δεκεμβρίου, όπου τότε θα έχουμε την συνεδρίαση της ΦΕΤ, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, όπου από εκεί θα κριθούν πολλά όσον αφορά την πορεία των αγορών, με τους περισσότερους αναλυτές πια να λένε ότι μάλλον θα δούμε αυτή την περιβόητη αύξηση, μετά και τις ενδείξεις που άφησε στην ομιλία της την προηγούμενη εβδομάδα η Τζάνετ Γιέλεν. Λοιπόν, μένει να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί και αυτό. Οι αγορές πάντως, όπως είπαμε, σήμερα έχουν ξεκινήσει με μεικτά πρόσημα. Ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύεται στο 0,20%. Ο DAX Φραγκφούρτη με μικρά κέρδη 0,10%. Οριακή η άνοδος για το Παρίσι στο 0,06%. Το Μιλάνο τώρα συνεχίζει την πτωτική του πορεία, την οποία έχει ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα υποχωρεί, αυτή την ώρα κατά 0,45%. Θυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι σε λίγες ημέρες, 4 Δεκεμβρίου, έχουμε το δημοψήφισμα στην Ιταλία για τη συνταγματική αναθεώρηση, στο οποίο έχει επενδύσει πολλά ο κύριος Ρέντσι. Επί της ουσίας είναι ένα είδος ψήφου εμπιστοσύνη στην Ιταλία. Έτσι, και ο οποίος έχει ήδη δηλώσει ότι θα παραιτηθεί, ότι δεν θα συμμετάσχει σε κάποια μεταβατική κυβέρνηση και με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι το όχι προπορεύεται, προηγείται του ναι. Τα πράγματα είναι δύσκολα τουλάχιστον για τον κύριο Ρέντσι και βεβαίως συνολικά και για την Ιταλία και γενικότερα για την Ευρώπη σε περίπτωση που δεν περάσει αυτό το δημοψήφισμα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και από εκεί τι θα συμβεί. Όντως, είναι μια αλήθεια αυτή. Βεβαίως, αν προκύψει θέμα στην Ιταλία. Να θυμίσουμε ότι την ίδια μέρα έχουμε και την Αυστρία την εκλογή Προέδρου. Τότε ενισχύεται ένα γαϊτανάκι το οποίο ξεκίνησε βεβαίως από την ψήφο των Βρετανών. Και αναφέρομαι βεβαίως στο Brexit. Όπου και εκεί έχουμε νέα δεδομένα και εκεί έχουμε σαφέστατα μια αναταραχή. Εν προκειμένου τώρα τι συμβαίνει. Είναι οι επιχειρηματίες οι οποίοι παλεύουν να πείσουν τους πολιτικούς να. Πάρουν πίσω, τι σημαίνει ακριβώς, για δώσε μας. Τουλάχιστον να κερδίσουν χρόνο, αυτό ζητούν από την κυβέρνηση της κυρίας Τερέζα Μέι. Είναι άρθρο, είναι ρεπορτάζ αυτό της Deutsche Welle, το οποίο αναφέρει ότι ήδη οι επιχειρηματίες της χώρας έχουν δώσει στην κυρία Μέι ένα σχέδιο το οποίο έχουν επεξεργαστεί και το οποίο προβλέπει μια μεταβατική περίοδο τουλάχιστον 5 χρόνια, λένε οι επιχειρηματίες της χώρας. Δηλαδή μιλάμε από το 2020 και μετά και βλέπουμε ακριβώς να είναι μια μεταβατική αυτή περίοδος για να περάσουν οι επιχειρήσεις της χώρας στη νέα τάξη πραγμάτων με την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μικρό πρόβλημα είναι ότι βεβαίως αυτά τα 5 χρόνια που ζητούν οι επενδυτές και οι επιχειρηματίες δεν βρίσκονται καν στο πλάνο των πολιτικών. Εδώ μιλάμε για 2 χρόνια, νομίζω. Για 2 χρόνια μιλάμε, ναι, ακριβώς. Οι επιχειρηματίες βεβαίως υποστηρίζουν ότι για τις υπόλοιπες συμφωνίες, τις εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντα απαιτείται μια περίοδος περίπου 5 με 6 χρόνια. Σωστή. Οπότε θεωρούν ότι είναι ουτοπικό να λέει η παρούσα κυβέρνηση ότι μέσα σε 2 χρόνια θα καταφέρει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να περάσουμε στην Brexit εποχή. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Πολύ σωστά. Τα είπε στο τι θα κάνει η κυβέρνηση. Γιατί γνωρίζουμε ότι οι υπουργοί της παρούσας κυβέρνησης είναι οι περισσότεροι εξ αυτών, μάλλον η πλειοψηφία, είναι φανατικοί υπέρ του Brexit και ζητούν εδώ και τώρα αποχώρηση της Βρετανίας. Και πρέπει να δούμε τι θα σημαίνει αυτό. Μην ξεχνάμε επίσης, Παναγιώτη, ότι εκκρεμεί και η έφεση που έχει ασκήσει η κυβέρνηση στην πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βρετανίας σχετικά με το πώς θα ενεργοποιηθεί αυτή η περίφημη διαδικασία, το άρθρο 50, για να περάσει η Βρετανία στην έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσουμε ότι έχασε το δικαστήριο πριν από λίγες ημέρες και το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα πρέπει να υπάρξει και ψηφοφορία στην Βουλή. Έχει ασκήσει έφεση η κυβέρνηση. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και από εκεί. Ωστόσο, αυτό που λένε οι πληροφορίες είναι ότι αυτό το σχέδιο που επεξεργάζονται οι επιχειρηματίες και ζητούν μια μεταβατική περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, βρίσκει μάλλον σύμφωνη και την ευρωπαϊκή ηγεσία. Οι Βρυξέλλες φαίνεται ότι να μην είναι αρνητικές σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά και η ίδια η Τερέζα Μέι. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα πείσει το Υπουργικό της Συμβούλιο και γενικά την χώρα για να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Ιδίως το Υπουργικό του Συμβούλου, ιδίως το πολιτικό, αν θέλεις,
προσωπικό του κομματός τους, που ούτως ή άλλως αυτοί είναι που έφεραν και αυτοί δραματικές εξελίξεις και την ανέδειξαν στην ηγεσία σε χρόνο τετέ. Και πάντως εδώ πάνω, για να συμπληρώσουμε και κάτι, πάμε όλο και πιο κοντά σε αυτό το σενάριο το οποίο έχουν αναπτύξει πάρα πολλοί αναλυτές και ξένοι οίκοι το τελευταίο διάστημα, ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να δούμε και πρόορες εκλογές και στην Βρετανία. Μην ξεχνάμε ότι η κυρία Μέι δεν έχει εκλεγεί από τον λαό, οπότε είναι πια πολύ σοβαρό και αυτό το ενδεχόμενο για πρόορες εκλογές στην Βρετανία. Ακριβώς. Είναι δεδομένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν και στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε πει, το λέμε κάθε μέρα, οι πρώτοι που αντιλαμβάνονται τα όσα συμβαίνουν και παίρνουν τα μηνύματα είναι οι δείκτες στην Ασία. Εκεί λοιπόν σήμερα τι είχαμε. Είχαμε θετικό κλίμα, έκλεισαν με κέρδη περισσότερες αγορές, με τον Νικέι στο σύν 0,77%, Hang Seng στο σύν 0,20%, 0,80% τα κέρδη για την Σαγκάη. Ο Νικέι, ο οποίος ενισχύθηκε με όθηση από το αδύναμο γεν, έτσι κι αλλιώς το δολάριο ενισχύεται σημαντικά το τελευταίο διάστημα μετά την εκλογή Τραμπ, και η αποδυνάμωση του γεν έδωσε έτσι όθηση στις εξαγωγικές εταιρείες και στις εξαγωγικές μετοχές. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και την άνθηση συγκεκριμένων μετοχών. Άρα, όπως είπαμε και εσύ, έχουμε την εξαγωγική δραστηριότητα θεωρητικά να εντείνεται. Έλα όμως που τα νούμερα είναι ανάποδα, είναι κοντράρια. Έτσι είναι. Και παρά τα νούμερα τα αρνητικά, είδαμε κέρδη στον δείκτη Νικέι, που οφείλεται ακριβώς σε αυτή την άνοδο του δολαρίου. Δηλαδή. Τώρα, όσον αφορά τις εξαγωγές, δεν τα πάνε και τόσο καλά όλο το τελευταίο διάστημα στην Ιαπωνία, την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Για 13ο συνεχή μήνα, λοιπόν, υποχώρησαν και μάλιστα σημαντικά, κατά 10,3%, με τους αναλυτές να περιμένουν βέβαια σημαντική πτώση, αλλά μικρότερη στο 9,4%. Οι εξαγωγές οι οποίες βυθίζονται τον έναν μήνα μετά τον άλλο και σε αυτό βεβαίως προσπαθεί να ανακόψει η κυβέρνηση του Σίντζο Άμπε και η πολιτική που ακολουθεί βεβαίως η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας όλο το τελευταίο διάστημα. Προσπαθούν λοιπόν με διάφορα μέτρα να δώσουν μία όθηση στις εξαγωγές. Τουλάχιστον φαίνεται να κινείται βοηθητικά το τελευταίο διάστημα προς αυτή την κατεύθυνση η πτώση του γεν μετά την άνοδο του δολαρίου. Είναι δεδομένο όντως ότι εκεί οι ισοτιμίες εδώ είναι που παίζουν τον κρίσιμο ρόλο. Είπες ότι είναι για 13ο συνεχή μήνα κατά 10%. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όταν μιλάμε για τέτοια νούμερα στην Ιαπωνία που είναι μια κατεξοχήν εξαγωγική εξωστρεφής οικονομία, για πόσο σημαντική πλήγμα μιλάμε. Σε κάθε περίπτωση. Μόνο συμπληρώσω κάτι πάνω για να δούμε και πώς παίζουν ρόλο οι διάφορες άλλες χώρες, πώς επηρεάζουν και σε τι παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον ζούμε. Να πούμε ότι ναι, μεν είναι σημαντικό ότι αυτή η πτώση στις ιαπωνικές εξαγωγές, 10,3% είπαμε ότι υποχώρησαν τον Οκτώβριο, ωστόσο είναι αρκετά καλύτερα, σε καλύτερη κατάσταση από την προηγούμενη άνοιξη, όπου τότε να θυμίσουμε ότι υπήρχαν αυτές οι έντονες ανησυχίες για την πορεία της κινέζικης οικονομίας, η Κίνα η οποία κάνει αρκετές εισαγωγές και από την Ιαπωνία, και οπότε είναι σε καλύτερη κατάσταση τώρα, οπότε μένει να δούμε και τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Και σε όλα αυτά υπάρχει ο παράγον βεβαίως, ο βασικός, ο κρίσιμος παράγον στο διαμετακομιστικό εμπόριο που λέγεται πετρέλαιο. Εκεί τι έχουμε. Λοιπόν, έχουμε κέρδη για το πετρέλαιο και σήμερα, αλλά και όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Είδαμε να ενισχύεται σε εβδομαδία βάση κατά 5,3%. Όπου να είναι φθάνει η κρίσιμη ημέρα της συνεδρίασης στα τέλη του μήνα, 30 του μήνα, του ΟΠΕΚ, για να δούμε αν θα υπάρξει τελικά συμφωνία ή όχι. Οι αναλυτές και η αγορά είναι αισιόδοξοι και φαίνεται αυτό και από τη σημαντική άνοδο που παρατηρείται αυτή την ώρα στο πετρέλαιο, στο συν 1,6% είναι η άνοδο, στα $46,1 ανά βαρέλι. Μία άνοδος η οποία έρχεται και μετά τις δηλώσεις που είχαμε από τον Ρώσο πρόεδρο. Ο κύριος Πούτιν από την Λίμα που βρίσκεται, εκεί όπου συναντήθηκε και με τον Μπάρακ Ομπάμα, δήλωσε λοιπόν ότι είναι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει μια συμφωνία στο τέλος του μήνα ανάμεσα στα μέλη του ΟΠΕΚ, και επίσης ο ίδιος τόνισε ότι και η δική
του η χώρα, η Ρωσία, είναι έτοιμη να συμβάλλει στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας και να παγώσει την παραγωγή της, με απότερο στόχο βεβαίως την σταθεροποίηση σε πρώτη φάση των τιμών του πετρελαίου. Περιμένουμε λοιπόν 30 Νοεμβρίου να δούμε τι θα συμβεί στην Βιέννη και βεβαίως πώς θα διαχειριστούν το ζήτημα αυτό άλλες χώρες σημαντικές, κυρίως το Ιράν, ας πούμε, για παράδειγμα, το οποίο έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να μειώσει την παραγωγή του. Προέρχεται μετά την άρση των κυρώσεων από την Δύση και προσπαθεί να ξαναβρει τον βηματισμό του όσον αφορά την παραγωγή πετρελαίου. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες μεταξύ των παραγωγικών κρατών σχέσεις και πολύ ενδιαφέροντα και τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, εξίσου ενδιαφέροντα για τους εμπλεκόμενους με τις αγορές είναι και τα δρόμενα τόσο στην αγορά συναλλάγματος όσο και στα επενδυτικά λιμάνια του χρυσού. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον χρυσό, ο οποίος στις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφει πτωτική πορεία, καθώς οι επενδυτές στρέφονται πια και σε άλλες επενδύσεις. Είδαμε και τα χρηματιστήρια να κάμπτουν μετά. Είχαμε και λίγο εξορθολογισμό, να τα πω λίγο έτσι, δεν είναι, γιατί πήγαινε. Έτσι. Πήγαινε καβάλα ένα χρόνο τώρα. Έτσι, είναι καλά. Δεν είναι ότι έχει πάει και πολύ κάτω. Oh. Είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Αυτή την ώρα να πούμε ότι διαπραγματεύεται στα 1213,9 δολάρια ανά ουγγιά. Ενισχύεται σήμερα κατά 0,43%. Ενισχύεται μετά την πτώση, όπως είπαμε, των δύο προηγούμενων εβδομάδων. Την Παρασκευή, να θυμίσουμε, έκλεισε συνολικά για την εβδομάδα με απώλειες άνω του 1%. Και κλείνοντας τώρα πάνω, να πάμε και στις ισοτιμίες. Όπως είπαμε, αυτό που κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες είναι το δολάριο. Ενισχύεται σημαντικά έναντι των περισσότερων ανταγωνιστικών του νομισμάτων. Έχει επιδοθεί σε ένα ράλι μετά και την εκλογή Τραμπ. Πλέον, όσον αφορά την ισοτιμία έναντι του δολαρίου, έχει πέσει στο 1,06. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε πάει ακόμη και στο 1,05. Και λένε πολλοί αναλυτές, δεν είναι μακριά από το περίφημο 1:1, όπου αρκετοί έχουν προβλέψει ότι θα πάμε και σε αυτά τα επίπεδα. Εκεί θα αλλάξουν πραγματικά πολύ δραματικά τα πράγματα, αλλά δεν απέχουμε και, όπως είπες, παρά 0,6 αυτή τη στιγμή της μονάδας. Θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια, ώρα την ώρα, μέρα την μέρα. Οτιδήποτε προκύψει με τη βοήθειά σου, καραθώνουμε βέβαιως που θα το μάθουμε από εδώ, από αυτήν εδώ συχνότητα, πρώτη έγκυρα και έγκυρα. Και κυρίες και κύριοι, εμείς με δεδομένα αυτά όσον αφορά τους πυλώνες εσωτερικών και εξωτερικών ειδήσεων, πάμε να κάνουμε ένα ακόμη πολύ μικρό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε. Έχουμε οπτικοποιημένα θέματα από τη διεθνή σκηνή που πρέπει να δούμε οπωσδήποτε και βεβαίως θα ακούσουμε και τους σημερινούς καλεσμένους. Μαζί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης του ΣΥΝ 083. 8 εκατομμύρια ευρώ τζίρος
και έχουν παρέλθει 21 λεπτά από το καμπανάκι της άναρξης. Στις 617 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, εκτιμώ ότι έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια για την αγορά. Βεβαίως, όπως και να έχει, συνεχίζει με κεκτημένες ταχύτητες από το τέλος της περασμένης εβδομάδας, για να μην πω ότι επιταχύνει. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Τώρα όμως, πάμε να δούμε. Θα σας έχουμε πει ότι η διεθνή σκηνή έχει δεδομένα αρκετά τα οποία πρέπει να συνυπολογίσουμε και για τη σημερινή ημέρα. Και όπως είπαμε, κυρίως βρισκόμαστε καλώς ή κακώς σε προεκλογική περίοδο σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Την υποψηφιότητά της λοιπόν για τις εκλογές του 2017 ανακοίνωσε και η Άγγελα Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ θα διεκδικήσει τέταρτη διαδοχική θητεία για το αξίωμα της καγκελαρίου. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Euronews. Υποψήφια για τέταρτη θητεία στην καγκελαρία στις εκλογές του 2017 θα είναι η Άγγελα Μέρκελ, όπως ανακοίνωσε η ίδια σε συνέντευξη τύπου. Η σιδηρά κυρία της Γερμανίας δεν είναι μόνο η πρώτη γυναίκα καγκελάριος, αλλά και η πρώτη ηγέτης της επανενωμένης Γερμανίας που μεγάλωσε υποκαθεστώς κομμουνισμού στην Ανατολική Γερμανία. Η πολιτική έχει πάντα να κάνει με την εξισορρόπηση συμφερόντων, με συμβιβασμούς, με βήματα προόδου. Και πάντα προσπαθώ για αυτά στη βάση των αξιών μας, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του σεβασμού για τον νόμο, την αξιοπρέπεια για κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από το υποβαθρό του, με το χρώμα του δέρματός του, με τη θρησκεία, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές πεπιθήσεις του. Αυτά είναι που με οδηγούν, για αυτά θα παλέψω ξανά και ξανά, αλλά μπορούμε να επιτύχουμε μόνο μαζί. Αναλυτές εκτιμούν ότι η 62χρονη συντηρητική πολιτικός θεωρείται σταθεροποιητικός παράγοντας στην Ευρώπη εν μέσω ενός αβέβαιου περιβάλλοντος, έπειτα από την απόφαση των Βρετανών να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάδειξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλος ο τύπος έγραψε συμβολικά ότι ο Ομπάμα πήγε στο Βερολίνο για να της δώσει το δαχτυλίδι του ηγέτη του δυτικού κόσμου. Η Άγγελα Μέρκελ μετρά ήδη 11 χρόνια στην καγκελαρία. Πριν τις γερμανικές εκλογές, οι οποίες να θυμίσουμε ότι είναι προγραμματισμένες για τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, για το επόμενο φθινόπωρο δηλαδή, θα έχουν μεσολαβήσει οι εκλογές στη Γαλλία. Εκεί λοιπόν τα πράγματα είναι ακόμη θολά όσον αφορά και τα πρόσωπα εκείνα που θα αναμετρηθούν. Υπάρχουν οι εσωκομματικές εκλογές, τέτοιες οι οποίες σαν και αυτές που έγιναν τον περασμένο Σαββατοκύριακο. Δύο πρώην πρωθυπουργοί λοιπόν θα αναμετρηθούν τελικά στον δεύτερο γύρο των προκριματικών εκλογών για το προεδρικό χρήσμα της κεντροδεξιάς στη Γαλλία. Καθώς μεγάλος χαμένος του πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών ήταν ο Νικολάς Σαρκοζή. Μετά το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης, λοιπόν, ο πρώην πρόεδρος προανήγγειλε την αποχώρησή του από την πολιτική. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Euronews. Δύο πρώην πρωθυπουργοί θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο των προκριματικών για το προεδρικό χρήσμα της κεντροδεξιάς στη Γαλλία. Μεγάλος χαμένος της εκλογικής διαδικασίας είναι ο Νικολάς Σαρκοζή. Μετά το αποτέλεσμα που τον φέρνει στην τρίτη θέση, ο πρώην πρόεδρος προανήγγειλε την αποχώρησή του από την πολιτική. Ο Νικολάς Σαρκοζή δήλωσε πως την αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής θα στηρίξει τον Φρανσουά Φιγιόν. Ήρθε η ώρα τώρα για εμένα να ακολουθήσω μια ζωή με περισσότερα ιδιωτικά και λιγότερα δημόσια πάθη. Καλή τύχη στη Γαλλία. Ο Φρανσουά Φιγιόν έχει πλέον σαφές προβάδισμα εν ώψη της μονομαχίας του με τον Αλέν Ζιπέ, καθώς έκοψε πρώτος το νήμα με διψήφια διαφορά από τον έτερο διεκδικητή του χρήσματος. Τον Φιγιόν άλλωστε δήλωσε πως θα στηρίξει στον δεύτερο γύρο και ο πρώην Υπουργός Γεωργίας Μπρουνό Λεμέρ. Η αναμέτρηση της 27ης Νοεμβρίου βέβαια είναι μια εκλογική διαδικασία που ενδέχεται να κρύβει εκπλήξεις. Υπέρ του Αλέν Ζιπέ τάσεται η Ναταλή Κοσκιουσκό Μοριζέ, η μοναδική γυναίκα που έθεσε υποψηφιότητα για το χρήσμα της κεντροδεξιάς. Εκεί λοιπόν έχουμε εξελίξεις. Όπως εξελίξεις έχουμε το έλεγαμε και πριν και στη σκηνή την ενεργειακή. Στη σκιά λοιπόν της εκλογής Τραμπ διεξήχθη η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού στη Λίμα, με τους ηγέτες να επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να καταπολεμήσουν τον προστατευτισμό. Λεπτομέρειες και σε αυτό το ρεπορτάζ του Γιώργου. Στη σκιά της εκλογής Τραμπ διεξήχθη η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού στη Λίμα. Οι ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να καταπολεμήσουν τον προστατευτισμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ταχθεί ενάντια στην TPP, την εμπορική συμφωνία του Ειρηνικού που ο Μπαράκ Ομπάμα διαπραγματεύτηκε, αλλά δεν εξασφάλισε την έγκριση του Κογκρέσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η απόρριψη της συμφωνίας θα ήταν λάθος για τη χώρα του και πως η τύχη της βρίσκεται πλέον στα χέρια του διαδόχου του. Θέλω να σεβαστώ το αξίωμα και να δώσω στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο την ευκαιρία να γνωστοποιήσει την ατζέντα και τα επιχειρήματά του
χωρίς κάποιος να του λέει τι να κάνει σε κάθε περίσταση, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για τον Μπαράκ Ομπάμα ήταν τελευταία διεθνή σύνοδος πριν τη λήξη της θητείας του. Η Κίνα εμφανίζεται αποφασισμένη να προωθήσει την ανοιχτή οικονομία και να ενισχύσει το ρόλο της στο διεθνές εμπόριο, εκμεταλλευόμενη και μια ενδεχομένη στροφή των ΗΠΑ στον προστατευτισμό. Λοιπόν, 11:02, παρακολουθείτε πάντα το οικονομικό κανάλι της πόλης, το οικονομικό κανάλι της χώρας. Η πρώτη εργάσιμη της εβδομάδας, τουλάχιστον για το ελληνικό χρηματιστήριο, ξεκίνησε έτσι όπως τελείωσε η προηγούμενη. Δυναμικά, δυναμικότατα, με το γενικό δείκτη στο σύν 0,60% τώρα, με 11 και πλέον εκατομμύρια ευρώ τζίρου και ήδη πάνω στις 615 μονάδες. Αν αυτά προαλήφουν συμφωνία με τους, αν τουλάχιστον οι επενδυτές ποντάρουν σε συμφωνία γρήγορη με τους θεσμούς, είναι κάτι το οποίο προφανώς γνωρίζουν από το ρεπορτάζ το δικό τους. Διότι το ρεπορτάζ το δικό μας έχει μάλλον μια διαφορετική εκτύπωση, μια διαφορετική αποτύπωση της πραγματικότητας. Και σίγουρα οι εξελίξεις είναι τέτοιες που χρήζουν μιας και εξελίξεων και αν θέλετε και εξηγήσεων. Τέτοια που θα μας κάνει τώρα ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Τάσος Δασόπουλος, που παρακολουθεί και του είναι και στο ρεπορτάζ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Τάσο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα πάνω. Λοιπόν, αν έβλεπε κανείς την αγορά έτσι τελείως αποκομμένη, θα πίστευε ότι έχουμε ήδη κάνει συμφωνία με τους θεσμούς. Προφανώς δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι, αλλά υπάρχει μία τάση, μία επιτάχυνση θα λέγαμε, κυρίως θα λέγαμε από την πλευρά των θεσμών, αυτό το τριήμερο που προηγήθηκε, δηλαδή από την ημέρα του Πολυτεχνείου μέχρι και το Σάββατο, όπου διαβουλεύονταν μεταξύ τους, φτιάξαν ένα κείμενο, ένα προσχέδιο αναθεωρημένου μνημονίου θα λέγαμε, και το οποίο έθεσαν υπόψη στις ελληνικές αρχές. Να πούμε ότι αυτό γίνεται κάθε φορά που γίνεται η αξιολόγηση, αλλά το σημαντικό είναι ότι γίνεται, δημιουργούνται τα κομμάτια, τα επιμέρους του μνημονίου, όταν η διαπραγμάτευση τίνει να τελειώσει, βρίσκεται κοντά στο τέλος της. Και αυτό είναι κάτι που συντηρεί την αισιοδοξία του ότι στις 5 Δεκεμβρίου, μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, αν δεν τα έχουμε όλα, θα έχουμε τα περισσότερα. Mm-hmm. Γιατί ούτως ή άλλως έχουν ανοίξει όλα τα θέματα, ενώ όλα τα θέματα που αφορούν, που ενδιαφέρουν την Ελλάδα. Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι θα συζητηθεί το χρέος, τουλάχιστον τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, mm-hmm. ενδεχομένως να έχουμε και μια εικόνα για τα μεσοπρόθεσμα. Θα συζητηθεί, έτσι είπε ο κύριος Ντάιζενμπλουμ από το Λονδίνο πριν από λίγες μέρες, και το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων, ένα φλέγον θέμα για την ελληνική πλευρά, για να έχει ένα δημοσιονομικό περιθώριο τα επόμενα χρόνια να μπορεί να κινηθεί στον τομέα της ανάπτυξης. Αλλά βεβαίως και το καυτό θέμα της αξιολόγησης, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και το οποίο δεν είναι ανέφελο. Δηλαδή, εχθές είχαμε μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2017. Δέχτηκαν χωρίς πολλές αντιρρήσεις ότι υπάρχει υπερίσπραξη των εσόδων και γι' αυτό υπάρχει μια εξήγηση. Ο προϋπολογισμός που θα κατατεθεί θα κάνει μια πρόβλεψη για περισσότερα έσοδα από αυτά που προβλέπονταν στο προσχέδιο, περίπου ένα δις. Και αυτό οφείλεται, Παναγιώτη, στο γεγονός ότι μάλλον οι εκτιμήσεις που είχαν γίνει τον περασμένο Μάιο για τα μέτρα της πρώτης αξιολόγησης ήταν υπερβολικά συντηρητικές. Και αυτό έδωσε το μαξιλάρι που έχουμε σήμερα και θα αποτυπωθεί σε ένα πρωτογενές πλεόνασμα για τον προϋπολογισμό του 2016 που θα φτάσει το 0,8% του ΑΕΠ. Ανεβάζουμε δηλαδή και άλλο τον πύχη από το 0,5 που είναι ο στόχος του προϋπολογισμού. Ναι, και του προγράμματος μάλλον. Είχαμε δηλώσει 0,63 στο προσχέδιο και τώρα με την σφραγίδα των δανειστών θα πάμε στο 0,8. Για το 2017, το κρίσιμο διάστημα του 2017,
γιατί για το 17 είναι ο προϋπολογισμός, απλώς και η βάση είναι πολύ σημαντική, η βάση με την οποία ξεκινάει ο νέος προϋπολογισμός. Το πρωτογενές πλεόνασμα παραμένει στο 1,8, αλλά για λόγους συντήρησης, όπως μας λέγανε, δηλαδή να υπάρχει ένα μαξιλάρι για να μην... Να μην τον βάλουμε δηλαδή παραπάνω τον πύχη. Να μην αναγκαστούμε να βάζουμε μεγαλύτερο στόχο και ούτως ώστε να μπαίνει και μεγαλύτερο θέμα ορίων μέσα στην διαπραγμάτευση, έτσι. Ακριβώς, ναι. Να μην μπαίνουν καινούργιες παράμετροι και ενδεχομένως καινούργια μέτρα. Πάντως, τα πράγματα πάνε καλά, φάνηκε από το γεγονός το ότι η τρύπα που φαίνονταν να υπάρχει για τη χρηματοδότηση του κοινωνικού εισοδήματος. Αυτά τα 600 εκατομμύρια δηλαδή. Δεν σε άκουσα να σχολείς. Αυτά τα 600 εκατομμύρια για οποία μιλάμε. Όχι, τα 600 εκατομμύρια μας προκύπτουν στη συνέχεια, γιατί είναι μια τρύπα για το 18. Αλλά από ό,τι μας εξηγούσαν, η τρύπα αυτή προέρχεται από το ότι εμείς έχουμε δηλώσει ότι θέλουμε να κάνουμε μια αναθεώρηση των δαπανών για όλα τα Υπουργεία, ένα spending review, το οποίο μας το επιβάλλουν και τα πράγματα, από το οποίο θα εξοικονομήσουν 600 εκατομμύρια. Αυτό το spending review θα γίνει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2017. Εμείς το υπολογίζουμε από τώρα, οι δανειστές όμως δεν το υπολογίζουν, γιατί λέει ότι δεν υπάρχει στο τραπέζι, απλώς δεν υπάρχει. Επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να τους αποτυπώσουμε από πού θα γίνουν οι περικοπές αυτές των δαπάνων, θεωρούν ότι η χρηματοδότηση του 2018 πια, με σημείο αναφοράς κυρίως στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, δεν καλύπτεται και υπάρχει αυτό το κενό των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Το κακό είναι ότι οι εκπρόσωποι των θεσμών επιμένουν να κλείσει με κάποιον τρόπο τώρα αυτό το κενό, φέρνοντας λίγο σε δύσκολη θέση το οικονομικό επιτελείο. Οι εκπρόσωποι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου, είναι μάλλον η εταιρεία πλευράς Ευρώπης, διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν δείχνει διάθεση, από ό,τι καταλαβαίνω, σύντιμησης του χρόνου. Σωστά. Ναι, και η γενικό συστάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί ακόμα είναι πάρα πολλά πράγματα ανοιχτά. Δεν εννοώ μόνο θέμα αξιολόγηση, παράδειγμα το εργασιακό, το οποίο δεν φαίνεται να προχωρήσει. Δηλαδή, και χτες η κυρία Αξιόγλου, υπουργός Εργασίας, είχε συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα, είπε ότι οι θέσεις μας είναι δεδομένες, δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω να πούμε. Εκεί έχει κολλήσει και στις ομαδικές απολύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και στο δημοσιονομικό θα πρέπει, περιμένουμε να δούμε τι θα συζητηθεί επιτέλους σε αυτό το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, πώς θα αντιμετωπίσουν δηλαδή το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία λένε ότι μπορεί να υπάρξει μια υπόσχεση για χαμηλότερα πλεονάσματα, ίσως και για το έτος 2018. Δηλαδή, με δεδομένο το ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει δηλώσει ότι εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω πρόγραμμα πάνω με τα δεδομένα, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί έως τώρα, το οποίο θα έχει πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από το 1,5%. Και αυτό είναι το δεύτερο αγκάθι. Το ένα είναι το χρέος, να δούμε πώς θα αποτυπωθούν τα μέτρα. Και το δεύτερο είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα. Στην διαπραγμάτευση του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, ως γνωστό από παλιά, ειδικά στα εργασιακά, που έχει και μια πεποίθηση συγκεκριμένη, ζητάει ό,τι σκληρότερο. Δηλαδή, στις ομαδικές απολύσεις σου λέει απελευθερώσει τελείως το καθεστώς, για να μην υπάρχουν τα εμπόδια της διοικητικής ρύθμισης του Υπουργού όταν χρειάζεται να απολύσουμε μαζικά εργαζόμενους. Το Υπουργείο Εργασίας δεν θέλει να το συζητάει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θέλει να υπάρχει παρέμβαση του Εργασίας. Υπάρχουν και σήμερα ανοίγουν πολλά θέματα, δηλαδή θέματα δικαιοσύνης, θέματα... Έχουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος έχει και αυτός καλή πορεία. Περιμένουμε να έχουμε μία κατάληξη, ίσως και σήμερα, δηλαδή να κλείσουμε τελικά. Υπήρχε μια πληροφορία από χτες ότι από τις ρυθμίσεις αυτές των
οφειλών, δεν μπορούμε να πούμε των δανείων, γιατί τα ρυθμίζονται και οφειλές του δημοσίου, των επιχειρήσεων θα εξαιρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 5.000. Άρα μειώνεται πολύ το έδρος αυτών που αφορά η ρύθμιση. Θα δούμε βέβαια πώς θα το αντιμετωπίσει και η αγορά αυτό το πράγμα. Και μάλλον είμαστε σε τροχιά τελική συμφωνία να προχωρήσει δηλαδή και ο νόμος αυτός, που είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα της δεύτερης αξιολόγησης. Όντως. Από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, έχουμε μπροστά μας το επόμενο χρονικό όριο που είναι η τρέχουσα εβδομάδα. Οι θεσμοί, ή μάλλον οι επικεφαλής των θεσμών, είναι προγραμματισμένο να αποχωρήσουν πότε? Είναι, θα σου πω ότι αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής, γιατί το πρόγραμμα αλλάζει συνεχώς, είναι ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι πρέπει να γίνει το wrap-up, δηλαδή η τελική αποτίμηση, ούτως ώστε, είναι δεδομένο ότι θα κλείσουν όλα τα θέματα, το ξέρουμε από τώρα, ούτως ώστε να μας αφήσουν ένα σημείωμα για το τι πρέπει να τελειώσουμε τουλάχιστον μέχρι τις 28 του μήνα, που θα γίνει η συνεδρία της ομάδας εργασίας της Ευρωζώνης, του Euro Working Group, που θα πρέπει να έχει μια πρώτη θετική εισήγηση, αν όχι πλήρη συμφωνία, να δείχνει το δρόμο για μια τεχνική συμφωνία τουλάχιστον μέχρι το Eurogroup του Δεκεμβρίου. Μετά θα υπάρξει ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα. Έχουμε μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να στριμωχτούν πάλι σε πολυνομοσχέδια, ούτως ώστε να ψηφιστούν μέχρι το Eurogroup, γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι για αυτούς υλοποίηση σημαίνει ψήφιση νόμου. Διαφορετικά η συμφωνία δεν μετράει ως υλοποίηση. Θα δούμε πόσα νομοσχέδια έχουν, ακουστεί κάποια νούμερα για δύο πολυνομοσχέδια, για ένα πολυνομοσχέδιο. Θα δούμε πώς θα κατηγοριοποιηθούν τα θέματα τα οποία θα κλείσουν και ποια θα κλείσουν, να δούμε. Ούτως ώστε να έχουμε μια ελπίδα ότι θα συζητήσουν, αν μη τι άλλο, για μια συνολική συμφωνία για αξιολόγηση χρέους και πλεονάσματα. Όπως όμως θέλουμε για τη συνέχεια, σίγουρα ο δρόμος είναι εξόχως ενδιαφέρον μπροστά μας και σίγουρα με τη βοήθειά σου, Τάσο, θα έχουμε τον Αγίο Ρεπορτάζ. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου και στο ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από το μέτωπο των διαβουλεύσεων. Η ώρα είναι 14 λεπτά μετά τις 11. Ο δείκτης παραμένει σε θετικό έδαφος και εμείς πάμε να κάνουμε ακόμα ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε με παράγοντες αγοράς, αλλά θα δούμε και περαιτέρω τι συμβαίνει και εκτός των τυχών. Μείνετε εδώ, έχει πολύ ενδιαφέρον και η συνέχεια. Thank you.
Και πάλι μαζί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στο SBC, στο οικονομικό κανάλι της πόλης, στο οικονομικό κανάλι της χώρας, εδώ όπου οτιδήποτε συμβαίνει εντός και εκτός των τυχών και αφορά πρωτίστως στην οικονομία, το μαθαίνετε πρώτοι έγκυρα και έγκυρα. Είπαμε πως οδεύουμε προς τα πρώτη ώρα της συνεδρίασης. Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε την ημέρα και την εβδομάδα από εκεί που την άφησε την περασμένη Παρασκευή, στο σύν 0,24 τώρα, νωρίτερα έχει φτάσει και πλέον της μιας μονάδας, στα 15 εκατομμύρια ευρώ τζίρος σε 46 λεπτά συνεδρίασης. Αυτό και μόνο λέει πολλά. 613 μονάδες και νομίζω ότι έχουμε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να τα έχουμε στη συνέχεια, να δούμε πώς αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι παράγοντες της αγοράς αυτή την εκτείναξη των δεδομένων. Δεδομένα που βλέπουμε μπροστά μας, για να έχουμε μια εικόνα λοιπόν, μια τάξη μεγέθους του τι συμβαίνει τώρα στην αγορά, έστω σε αυτό το νωρίς ξεκίνημα, είναι διπλάσιοι τουλάχιστον και βάλε οι τίτλοι οι οποίοι ενισχύονται σε σχέση με αυτούς που υποχωρούν σε αυτά τα πρώτα 47 λεπτά της συνεδρίασης. Λοιπόν, 33 χαρτιά τώρα από όσα άνοιξαν με πράξη την ημέρα και την εβδομάδα παραμένουν σε θετικό έδαφος. 13 αμετάβλητες μετοχές, 18 μετοχές σε χαμηλότερα επίπεδα από το άνοιγμά τους. Πάμε να δούμε τον 25η της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπου ήδη εδώ η διαφορά είναι εμφανής. Βρισκόμαστε σχεδόν στη μία μονάδα των κερδών. Η υψηλή κεφαλαιοποίηση είναι αυτή που δίνει τον τόνο των εξελίξεων. Ήδη χαρτιά πάνω από 2 και 4 και 5 μονάδες σε κέρδη. Η Πειραιώς για την ακρίβεια, προσέξτε, 4 μετοχές πρώτες, 4 τράπεζες. Αυτό τα λέει όλα. Πειραιώς λοιπόν, πρώτη θέση από πλευράς κερδών μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο συν 5,52% στα 19 cents του ευρώ. Η Alpha Bank με άνοδο της τάξης του 4,02% στο 1 ευρώ και 81 λεπτά. Η Eurobank με άνοδο 2,97% στα 69 cents του ευρώ. Και η Εθνική Τράπεζα στο συν 2,38% στα 22 cents του ευρώ. Ο ΟΠΑΠ ενισχύεται με 1,53% στην πρώτη πεντάδα των κερδών στα 8 ευρώ και 60 λεπτά η τιμή του. ΕΧΑΕ, άνοδος κατά 1,31% στα 4 ευρώ και 65 λεπτά. Τιτάνας, άνοδος κατά 1,03% στα 21 ευρώ και 63 λεπτά. Η Βιοχάλκο σε ποσοστό 0,74% ενισχύεται στα 1 ευρώ και 37 λεπτά. Η ΤΕΡ Ενεργειακή με άνοδο της τάξης του 0,71% στα 2 ευρώ και 84 λεπτά. Ο τίτλος του ΟΤΕ στο συν 0,59% στα 8 ευρώ και 50 λεπτά η τιμή για τον τίτλο του οργανισμού. Αεροπορία Αιγαίο AG, αν προτιμάτε, με άνοδο της τάξης του 0,49% στα 6 ευρώ και 15 λεπτά. Η ΕΙΔΑΠ, με την σειρά της ενισχύεται κατά ποσοστό 0,37% στα 5 ευρώ και 38 λεπτά η μετοχή. Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, με άνοδο 0,31% βρίσκεται στα 12 ευρώ και 80 λεπτά. Η 3Ε, στο συν 0,25% στα 19 ευρώ και 81 λεπτά ο τίτλος, ενώ η Lambda Development ενισχύεται στο ποσοστό 0,21%, η τιμή της μετοχής της βρίσκεται στα 4 ευρώ και 78 λεπτά. Φολή-φολή είναι αυτή που συμπληρώνει τις κερδισμένες της ημέρας. Βρίσκεται κατά 0,15% υψηλότερα στα 20 ευρώ και 39 λεπτά. Η ΔΕΗ είναι αμετάβλητη στα 3 ευρώ και 12 λεπτά. Η ΜΕΤΚΑ ομοίως αμετάβλητη, ο τίτλος τώρα στα 7 ευρώ και 15 λεπτά. Αμετάβλητη και η Motorola, με την τιμή της μετοχής της να διαμορφώνεται στα 11 ευρώ και 47 λεπτά. Και από εκεί μετά περνάμε στις πτωτικές μετοχές, όπως αυτήν του Μυτιλινέου, η μετοχή με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, αλλά πάντως αρνητικό έδαφος, χαμηλότερα κατά 0,17% τώρα στα 5 ευρώ και 75 λεπτά. Η ΓΕΚ Τέρνα χάνει ποσοστό 0,44%, διαπραγματεύεται στα 2 ευρώ 25 λεπτά. Η Grivalia Properties είναι στο μείον 0,55% στα 7 ευρώ 25 λεπτά. Ελάκτορ, απώλειες 0,83% στο 1 ευρώ 20 λεπτά. ΕΛΠΕ, 0,90 χαμηλότερα τελικά πετρέλαια στα 4 ευρώ 40 λεπτά. Η Jumbo, η Babyland, αν προτιμάτε, με απώλειες 0,49% στα 12 ευρώ και 55 λεπτά. Πάμε να δούμε και τις τράπεζες για να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα, μια τελειωτική εικόνα για την αγορά. Αγορά παραμένει βεβαίως θετικό έδαφος, όπως είπαμε. Η Πειραιώς στο συν 4,97 όπως και πριν, 19 cents του ευρώ η τιμή της. Η Αττική Σκαρφάλαιος στη δεύτερη θέση από πλευράς κερδών τώρα, στο συν 3,17% στα 7 cents του ευρώ. Η Alpha Bank ενισχύεται σε ποσοστό 2,87% στα 1 ευρώ και 79 λεπτά η τιμή της. Η Eurobank στο συν 2,67% στα 69 λεπτά του cents η τιμή. Η Εθνική Τράπεζα στο συν 1,90 στα 21 λεπτά του cents η τιμή για το χαρτί. Ελλάδος και Κύπρο μετάβλητες, η Ελλάδος στα 10 ευρώ και 30 λεπτά, η Κύπρου στα 14 cents του ευρώ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τις γνώσεις των αριθμών για την αγορά μας. 0,33 ο δείκτης,
Έχουμε νομίζω αρκετά πράγματα να πούμε. Θα τα πούμε με τον επόμενο μας καλεσμένο. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με έναν άνθρωπο από την αγορά. Πρώτα θα πάρουμε μια ανάσα βεβαίως. Επαναλαμβάνω, η αγορά που ήδη πριν καν συμπληρωθεί μισή ώρα, μάλλον μια ώρα, έχει συμπληρώσει τζίρο 16 εκατομμυρίων. Τι σημαίνει αυτό? Για συνεχόμενες ημέρες, είχαμε την Πέμπτη, την Παρασκευή, να πράττει ανάλογα ξεσπάσματα. Είναι ξέσπασμα, είναι άνοδος ή τουλάχιστον δείγμα σταθεροποίησης και ανωδικής αρχής. Όλες οι απαντήσεις σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας, μείνετε στην οικονομική συχνότητα της πόλης. Πάμε να πάρουμε μία ανάσα, θα επιστρέψουμε, θα δούμε, όπως είπαμε, και τη αγορά. Βεβαίως θα δούμε και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε αυτό το ξεκίνημα της ημέρας και της εβδομάδας. Μείνετε εδώ. Και πάλι μαζί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στο SBC, στο οικονομικό κανάλι της πόλης, στο οικονομικό κανάλι της χώρας, πρώτη σελίδα στην οικονομία στις οθόνες σας. Ξεκίνημα εβδομάδος και ημέρας με θετικό παλμό για την αγορά. Εκεί που παράτησε την όλη προσπάθεια την Παρασκευή, εκεί την συνεχίζει. Συν 0,23, τώρα συν 0,25 ο γενικός δείκτης. Νωρίτερα είχαμε και ακόμα μεγαλύτερη ποσοτική διαφορά. Το ζήτημα βέβαια είναι κατά πόσον αυτό που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες είναι ένα ξέσπασμα ή ενδεχομένως κάτι διαφορετικό. Μια προσπάθεια σταθεροποίησης, μια προσπάθεια να τεθούν κάποιες πρώτες βάσεις περαιτέρω αναδικής τροχιάς. Σίγουρα γνωρίζω τον άνθρωπο που θα μας δώσει τις απαντήσεις σήμερα. Ψύχραμες απαντήσεις, όπως ταιριάζουν στον κύριο Κωνσταντίνο Φέγκο, πρόεδρο της Versal, που βρίσκεται στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Φέγκο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς, τηλεθέατές σας. Λοιπόν, ξέσπασμα ή τάση? Τι βιώνουμε? Κοιτάξτε, έχουμε διασπάσει εδώ και αρκετές μέρες το κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, που είναι 570 μονάδες περίπου. Τώρα φαίνεται να διασπάμε και κάποιες άλλες αντιστάσεις που είναι περίπου 610 μονάδες. Και φαίνεται να πηγαίνουμε προς το 650, που ήταν το επίπεδο που είχαμε πριν να γίνει το Brexit. Είμαστε από τα λίγα χρηματιστήρια, να θυμίσω, που δεν έχουμε καν πλησιάσει τα επίπεδα του Brexit. Όλα τα υπόλοιπα έχουν ακολουθήσει μια πολύ καλύτερη πορεία. Τώρα, σε συνδυασμό τα γεγονότα ότι είναι το τέλος Νοεμβρίου, που συνήθως κάποιοι ξένοι θεσμικοί κλείνουν τα βιβλία τους και το κλείσιμο του Νοεμβρίου συνήθως μετράει για τις αποτιμήσεις, το γεγονός ότι φαίνεται να προχωράνε οι διάφορες αξιολογήσεις και υπάρχουν υποσχέσεις ότι μπορεί μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου να έχουμε κάποια θετικά νέα, το γεγονός ότι πήραμε κάποια χρήματα από την προηγούμενη αξιολόγηση, τα οποία περιμένουν να διατηθούν στην ελληνική οικονομία, έχουν βοηθήσει σε αυτό το πράγμα και βλέπουμε μια καλύτερη πορεία της αγοράς. Στην πραγματική οικονομία δεν έχουν φτιάξει τα πράγματα. Στην πραγματική οικονομία τα πράγματα προφανώς θα χρειαστούν και πολύ περισσότερο χρόνο για να φτιάξουν. Το ερώτημα βεβαίως πάντως είναι κατά πόσον μπορούν να χαλάσουν. Γιατί εννοώ, είδαμε ότι ακόμα και την ίστατη ώρα υπάρχει μια δυσπραγία σε επιμέρους μέτωπα στην διαβούλευση με τους θεσμούς. Η κυβέρνηση δεν έχει κρύψει ότι θα ήθελε έως τις 5 Δεκεμβρίου ή το αργότερο έως τις αρχές του 2017 να υπάρχει στο τραπέζι και το θέμα του χρέους. Με τα βάστα τελευταία δεδομένα και το γεγονός ότι όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον την 5 Δεκεμβρίου δεν φαίνεται να την πιάνουμε, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μια, να το πω λίγο κομψά, μια αναταραχή στο συγκεκριμένο θέμα που ενδεχομένως θα το απεικονίσει και ο δείκτης? Είναι πάρα πολύ πιθανό και σε γενικές γραμμές εγώ σας έχω ξαναπεί ότι δεν πιστεύω ότι μια αναδιάθρωση του χρέους θα είναι η πανάκια η οποία θα λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι τουλάχιστον ένας ορατός στόχος της οικονομικής μας πολιτικής, έτσι. Ναι, απλώς αυτή τη στιγμή αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι να μπορέσουμε να έχουμε την αμέριστη στήριξη των δανειστών και των εταίρων και να δοθεί μια αίσθηση ότι προχωράμε προς μεταρρυθμίσεις και ότι γενικά η ελληνική οικονομία θα μπορέσει να απορροφήσει χρήματα. Αυτό θα φέρει και δανεικά κεφάλαια και επενδυτικά κεφάλαια. Τώρα από εκεί και ύστερα, όπως πηγαίνει η κατάσταση, σας λέω ότι το τέλος Νοεμβρίου είναι ένα ορόσημο, γιατί υπάρχουν και τεχνικά στοιχεία για το ελληνικό χρηματιστήριο, τα οποία συνήθως έχουν κάποια σημασία. Δηλαδή, αποτιμήσεις που θα έχει στο τέλος Νοεμβρίου αρκετές μετοχές του χρηματιστήριου, οι οποίες δεν έχουν πάει καλά φέτος. Την ίδια περίοδο έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα, το αν θα πάρουμε τη δεύτερη αξιολόγηση ή αν θα φανεί ότι προχωράμε για τη δεύτερη αξιολόγηση. Οπότε για τις επόμενες λίγες ημέρες πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε κάπως καλά. Μετά θα πρέπει να δούμε και κάποια από τα αποτελέσματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
όταν λέτε αυτά αποτελέσματα, μιλάτε για αποτελέσματα σε επίπεδο διαβουλεύσεων ή σε επίπεδο ενδεχομένως εταιρικών ειδήσεων ή εταιρικών ανακοινώσεων ή κάποιων άλλων τέτοιων παραμέτρων? Περιμένουμε αρκετά θέματα όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, τα οποία πρέπει να λυθούν. Δηλαδή αυτό είναι το βασικότερο θέμα, ειδικά για τις τράπεζες. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει βούληση τουλάχιστον κάτι να ξεκινήσει. Εάν δούμε κάποια ουσιαστική λύση ή να διαφαίνεται ότι θα γίνει κάτι τουλάχιστον για τα κόκκινα δάνεια, νομίζω θα είναι πάρα πολύ θετικό. Το θέμα το να κλείσει η αξιολόγηση επίσης σίγουρα μετράει. Και το άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο είναι το να προχωρήσουν οι αποκρατικοποιήσεις, δηλαδή να μπουν κάποια χρήματα από το θέμα των αποκρατικοποιήσεων. Άστε. Αυτά λοιπόν θεωρούμε ότι είναι τα επόμενα, αν θέλετε, αυτό που είναι τα επόμενα διακυβεύματα, το επόμενο διακύβευμα για την αγορά. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Φέγκο. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στην ημέρα και στην εβδομάδα σας. Και κυρίες και κύριοι, με αυτή τη διαπίστωση, με αυτά τα δεδομένα, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα του πώς βλέπουν οι άνθρωποι της αγοράς αυτή την ώρα τόσα συμβαίνουν. Θετικά και με την κριτική ματιά ενδεχομένως που χρειάζεται να έχουμε όλοι. Ένα διάλειμμα ακόμη, ένα μικρό διάλειμμα ακόμη. Επιστρέφουμε. Έχουμε και άλλα πράγματα να δούμε. Έχουμε και με άλλους ανθρώπους να μιλήσουμε. Εκτός των τυχών αυτή τη φορά, μείνετε μαζί μας. Και πάλι μαζί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στην οικονομική συχνότητα της πόλης, στο οικονομικό κανάλι της πόλης. 0,30 υψηλότερο γενικός δείκτης, 613 μονάδες τώρα, με περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Έχουμε παρεάσει μία ώρα από την ξεκίνημα της συνεδρίασης και το δείγμα γραφής είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό. Είδαμε νωρίτερα, ακούσαμε για την ακρίβεια παράγοντες αγοράς να μας λένε πως ενδεχομένως τα πάντα είναι θέμα και της έγκαιρης, ας το πούμε έτσι, προσπάθειας να λυθούν κάποια από τα προβλήματα που είναι ανοιχτά, κάποια από τα μέτωπα που είναι ανοιχτά στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς. Από την άλλη, βεβαίως, οι εξελίξεις τρέχουν. Επαναλαμβάνω, σημαντική ημέρα σήμερα, διότι αργότερα το απόγευμα στις 6 είναι προγραμματισμένη η κατάθεση στη Βουλή του προϋπολογισμού για την νέα χρονιά. Προϋπολογισμός που γνωρίζουμε ήδη ότι θα περιλαμβάνει από τα προηγουμένως συμφωνηθέντα μέτρα περίπου ύψους 2,5 έως 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προϋπολογισμός ο οποίος κατά τους θεσμούς έχει
και κάποια παραπάνω κενά, τα οποία θα τα δούμε μέσω εργασιακού και λοιπόν θεμάτων που είναι ανοιχτά, κατά πόσο θα κλείσουν και θα συμφωνήσουμε, ας το πούμε έτσι, στο ισοζύγιο. Από την άλλη, επαναλαμβάνω ότι πέραν από τον προϋπολογισμό, έχουμε πριν από λίγο να ανακοινώνεται και από την Τράπεζα της Ελλάδος πλεώνασμα για το ισοζύγιο τριγωνικών συναλλαγών στον 9 μήνο. Ένα πλεώνασμα της τάξης του 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ένα πλεώνασμα το οποίο μπορεί να εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με την πρόληψη του 1,5 που είχαμε από το πριν το 9 μήνο στο εξάμηνο της προβλέψης της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά πάντως είναι κατά 255 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο του ανάλογου περσινού και κυρίως οφείλεται, σύμφωνα πάντα με την πρώτη ανάγνωση των στοιχείων, στην αυξημένη κατά 2,3% τουριστικές πράξεις του Σεπτεμβρίου, ενώ ανωδικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό πλεώνασμα επαναλαμβάνει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε μηνιαία βάση για το Σεπτέμβριο, μάλλον σε ενάμενο για το Σεπτέμβριο, είναι στοιχείο θετικό και αυτό στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Ένα ακόμη μικρό μεν όπλο δε στη φαρέτρα των αντίτομων επιτελείων. Όλα αυτά βεβαίως έχουν να κάνουν με τα όσα συμβαίνουν εδώ, εντός των τυχών. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα κέντρα αποφάσεων βρίσκονται εκτός των τυχών. Βρίσκονται στις Βρυξέλλες, βρίσκονται στο Βερολίνο, εκεί όπου είναι λογικό πως όλα όσα συμβαίνουν και απασχολούν εμάς, απασχολούν πολύ περισσότερο και τους εταίρους. Το ερώτημα λοιπόν που έχει να κάνει με την επόμενη μέρα, νομίζω την επόμενη μέρα της Ευρώπης, την επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής οικονομίας, νομίζω ότι είναι το βασικό ερώτημα των τελευταίων ημερών και, εκτός των τυχών και στα κέντρα αυτών των αποφάσεων. Εκεί όπου ο συνήθις ύποπτος, κατά την προσωπική μας εκτίμηση, καλός φίλος και συνάδελφος ο Βασίλης Οδιαλιάνης, ο καλός φίλος και δημοσιογράφος από το πρώτο θέμα, βρίσκεται για πολλωστή φορά στα κέντρα αυτά των αποφάσεων. Δεν ξέρω πού σε βρίσκουμε σήμερα, Βασίλη. Γνωρίζω όμως ότι σίγουρα έχεις ρεπορτάζ. Καλημέρα, καταρχήν, καλή εβδομάδα. Μέχρι. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα. Είμαι στη Ζυρίχη αυτή τη στιγμή. Στο ενδιάμεση. Πολύ ενδιάμεση στάση για το Βελιγράδι. Μάλιστα. Με προορισμό το Βελιγράδι, βρίσκεται στη Ζυρίχη. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, γιατί εκτιμώ εγώ ότι άνθρωπος σαν τον Βασίλη που έχει ρεπορτάζ, είναι δεδομένο ότι το έχει από πρώτη χέρια και πρώτη πηγή. Βασίλη, μια γενικότερη ερώτηση για να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας. Είναι προφανές ότι από τις πρώτες επαφές σου, όχι μόνο σήμερα και το προηγούμενο διάστημα, έχεις πάρει το πρώτο κλίμα. Ένα κλίμα λοιπόν που έχει να κάνει με την επόμενη μέρα της εκλογής Τραμπ. Βρισκόμαστε λοιπόν στο κέντρο της Ευρώπης και από την άλλη έχουμε τον κύριο Τραμπ να προετοιμάζει την κυβέρνησή του και την πολιτική του από το Γενάρη και μετά. Η πρώτη αντίδραση της Ευρώπης ποια είναι? Η πρώτη αντίδραση της Ευρώπης ήρθε με την επίσκεψη του Προέδρου, του απερχόμενου πλέον, του Μπαράκ Ομπάμα. Mm-hmm. Αυτά που είδαμε όλοι και γράφτηκαν και στον ελληνικό τύπο και κυρίως σε αυτά που δεν γράφτηκαν από την μίνι σύνοδο κορυφής στην Άτυπη που έγινε στο Βερολίνο. Ο σκοπός ουσιαστικά του Μπαράκ Ομπάμα ήταν να καθησυχάσει τους βασικούς του εταίρους στην Ευρώπη και όταν λέμε βασικούς εταίρους εννοούμε κυρίως τη Γερμανία, ο οποίος είναι ο βασικότερος εταίρος του, οικονομικός και εμπορικός, ο σημαντικότερος του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό ότι οι συμφωνίες τις οποίες έχουν υπογράψει και μιλάμε είτε για τη Συμφωνία των Παρισίων για κλιματική αλλαγή, είτε ακόμα και κάποιες διμερείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, θα συνεχίσουν παρά τη ρητορική εναντίον αυτών των συμφωνιών, την οποία είχε προεκλογικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ουσιαστικά ήρθε πολύ περισσότερο γι' αυτό και λιγότερο δυστυχώς για εμάς για τα ελληνικά ζητήματα, τα οποία όμως δεν σημαίνει ότι και αυτά δεν απασχόλησαν ως κάποιο βαθμό την. Προφανώς, αλλά προσθέσουμε στα δικά μας, δούμε λίγο τη γενικότερη εικόνα. Είναι δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο παρατεταμένη. Είδαμε να ξεκινάει και να ολοκληρώνεται στην Αμερική με την κατά πολλούς έκπληξη της εκλογής Τραμπ, κατά άλλους βεβαίως και όχι. Από την άλλη, βεβαίως, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα, από τις επόμενες μέρες καλύτερα, σε δύο εβδομάδες από τώρα, και από τους κάλπες στην Ιταλία και στην Αυστρία, ξεκινάει ένας χρόνος, 11 διαβολομήνες, ας με επιτραπεί εμένα να πω, για την Ευρωπαϊκή Συνοχή και όχι μόνο. Το δικό σου σχόλιο θα ήθελα επ' αυτού. Αυτό ακριβώς, αυτό που λες, οι επόμενοι μήνες είναι αυτοί που ουσιαστικά θα κρίνουν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγηθεί προς τη διάλυση. Γιατί μην γελιόμαστε ότι ακόμα κι αν ο Ρέντσι χάσει το δημοψήφισμα και είτε παραιτηθεί είτε παραμείνει, παρά τα αυτά ο Ρέντσι είναι ένας πολιτικός που δεν έχει εκλεγεί ποτέ. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Και αποτελεί ήδη ένα κόκκινο πανί για πολλούς Ιταλούς, ειδικά στο βορρά της Ιταλίας, οι οποίοι έχουν να εκλέξουν κάποιον πρωθυπουργό από την εποχή του Μπερλουσκόνη. Από τότε όλοι οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας είναι απλώς διορισμένοι. Δεν έχει πάει η χώρα σε εκλογές. Ακόμα κι αν μείνει η φύγη, αυτό είναι
μικρότερη σημασία. Το βασικότερο ζήτημα θα έχει να κάνει αποκλειστικά με τη Γαλλία. Αν δηλαδή εκεί εκλεγεί η Μαρίν Λεπέν την άνοιξη του 17, μιλάμε κατά πάσα πιθανότητα για το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται μετά και τις χθεσινές προβληματικές κάλπες στη Γαλλία, ο Σαρκοζή μας τελείωσε, είναι επιπλέον πόντι για τη Λεπέν. Ο Σαρκοζή, μην ξεχνάμε ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 5 χρόνια που δηλώνεται αποσύρεται την πολιτική. Η πρώτη ήταν όταν έχασε τις εκλογές από τον Φρανσουά Ολάντ. Χτες έχασε τις προκριματικές από τον Φρανσουά Φιγιόν, από έναν επίσης Φρανσουά. Το ζήτημα είναι και outsider των τελευταίων ημερών. Το ζήτημα είναι ότι οδεύουμε σε εκλογές στη Γαλλία με έναν εκπρόσωπο του ακραίου κομματιού της δεξιάς, δηλαδή των Φρανσουά Φιγιόν, και μία εκπρόσωπο της ακροδεξιάς. Δηλαδή έχουμε δύο ακραίους και οι δύο προέρχονται. Φυσικά δεν μπορώ να συγκρίνω τον Φιγιόν με την Λεπέν στις απόψεις τους, αλλά και οι δύο είναι αρκετά ακραίοι. Δεν υπάρχει ούτε κάποιος φιλελεύθερος κεντρός, όπως ήταν ο Μανουέλ Μακρόν, που και αυτός κατεβαίνει, ούτε κάποιος σοσιαλιστής που θα μπορούσε να χτυπήσει αυτό το δίπολο. Μάλλον πηγαίνουμε για μια μονομαχία στον Φρανσουά Φιγιόν και στην Μαρί Λεπέν. Το οποίο, όπως και να έχει, είναι, μιλάμε για δεξιά και άκρα δεξιά. Πράγματα τελείως δηλαδή, διαφορετικά και αντίθετα με οποιαδήποτε καλή διάθεση για την Ελλάδα. Με δεδομένο λοιπόν ότι στη Γαλλία έχουμε αυτήν την, όπως όλα δείχνουν, λογική συνέχεια. Την ίδια μέρα, μάλλον την ίδια μέρα με την Ιταλία του κυρίου Ρέντσι, έχουμε και την Αυστρία να παίζει με τις εκατοντάδες ψήφους, αν κρίνουμε από τον πρώτο γύρο, για το αν θα εκλέξει ναζιστή πρόεδρο ή όχι. Από την άλλη, έχουμε μπροστά μας μετά και την Ολλανδία, έχουμε τη Φιλανδία και καταλήγουμε στη Γερμανία. Τελικώς, τι συμβαίνει στην Ευρώπη, τι έχει αλλάξει και βλέπουμε αυτόν τον καλπασμό των άκρων. Συμβαίνει ότι η απάντηση σε όλο αυτό για την άνοδο, αυτό που θα λέγαμε, είτε λαϊκοπουλίστικα κόμματα, λαϊκίστικα κόμματα, είτε κόμματα που δίνουν εύκολες απαντήσεις σε πολύ σύνθετα προβλήματα, δεν είναι απλή. Συνέβη αυτό ή το άλλο. Είναι πολλές διαφορετικές περιπτώσεις και σε πολλές χώρες υπάρχουν και εσωτερικά ζητήματα. Δεν είναι μόνο κάποια ευρωπαϊκά που υφίστανται και αυτά, σύμφωνοι. Υπάρχει σε πολλές χώρες, στις πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, μια δυσφορία απέναντι στον ηγεμονικό ρόλο της Γερμανίας στα οικονομικά, το οποίο οι ίδιοι Γερμανοί δεν το κατανοούν μεν, αλλά οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι το αισθάνονται. Υπάρχουν σίγουρα αυτές οι καταστάσεις, αλλά υπάρχουν και πολλά εσωτερικά ζητήματα που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Υπάρχει, για παράδειγμα, αυτή η διαρκή στασιμότητα στη Γαλλία, τις οποίες η μεσαία τάξη βλέπει διαρκώς, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, είτε των Παρισίων είτε του Βορρά, να ανεβαίνουν τρομερά. Το κόστος ζωής να ανεβαίνει τρομερά, κυρίως τα ενίκια να είναι απαγορευτικά πλέον, ειδικά στο Παρίσι και σε πόλεις άλλοτε φθηνές, όπως είναι, ας πούμε, η πόλη Ρεν στη Βρετάνη, που ήταν μια σχετικά φθηνή πόλη, το επίπεδο ζωής ανεβαίνει διαρκώς. Υπάρχουν δηλαδή αντιδράσεις της μεσαίας τάξης. Και όπως είδαμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Είναι η μεσαία τάξη που βλέπει τα προνόμιά της δυστυχώς να μειώνονται. Είναι η μεσαία τάξη, το μαλακό υπογάστριο του καπιταλισμού, από ό,τι φαίνεται. Ή τουλάχιστον έτσι όπως ο καπιταλισμός υλοποιείται. Στην Αυστρία υπάρχουν και ο φόβος για τους μετανάστες και ο φόβος για την Τουρκία. Μην ξεχνάμε ότι είναι η μόνη χώρα η Αυστρία που έχει σχεδόν στο 90% κατοικοί της αρνούνται έστω και καν οποιαδήποτε συζήτηση με την Τουρκία για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα και η πολιτική της ηγεσία τάσεται να διακοπεί τώρα πάρα αυτά οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση, την ώρα που προσπαθούν κάποιοι να κρατήσουν λίγο πιο χαλαρές φωνές, ώστε να μην καταρρεύσει η συμφωνία αυτή που ήδη σχηνοβατεί για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Το ζήτημα λοιπόν θα έθετα είναι η Γερμανία, Παναγιώτη. Εκεί είναι μετά τη Γαλλία. Αν τη Γαλλία ξεπεράσουμε το σκόπελο και δεν εκλεγεί η Λεπέν, γιατί αν εκλεγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματικά θα βρεθεί σε πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση. Μπορεί να σημάνει και την αρχή του τέλους της, γιατί μιλάμε για τη Γαλλία, ένα από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης και τη μεγαλύτερη έκταση χώρα της Ευρώπης. Μετά πάμε στις Γερμανικές. Στις Γερμανικές δεν θα υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, κίνδυνος να χάσει η Μέρκελ. Η Μέρκελ κερδίζει πάντα τις εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο αυτό που λέμε, δηλαδή ότι η κυρία Μέρκελ με τον έναν τον άλλο τρόπο θα είναι στην επαύριο στο τιμόνι της Γερμανίας. Το κατά πόσο θα συμπληρώσει την επόμενη θητεία της ολόκληρη, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά το ζήτημα ότι στη Γερμανία την Άγγελα Μέρκελ, μετά από 11 χρόνια, διαβάζουμε διαρκώς, ειδικά στον βρετανικό τύπο, ότι πέφτει η δημοτικότητά της, ότι χάνει η δημοτικότητά της. Μην ξεχνάμε ότι είναι 11 χρόνια στην εξουσία και η δημοτικότητά της από το 70%. Για τέταρτη θητεία, έτσι. Τέταρτη θητεία. Ναι.
Και η δημοτικότητα έτσι είναι ακόμα στο 55 με 60%. Μιλάμε για απίστευτο μετά από 11 χρόνια στην εξουσία. Η Άγγελα Μέρκελ κερδίζει τις εκλογές. Αλλά για να μην την αποθεώσουμε, υπάρχουν αρκετοί Γερμανοί, ειδικά στο νότο της Γερμανίας, οι καθολικοί Γερμανοί, όχι οι Προτεστάντες, στο νότο, στη Βαβαρία, το πλουσιότερο κομμάτι της Ευρώπης, οι οποίοι την χαρακτηρίζουν με έναν γερμανικό νεολογισμό, ο οποίος η λέξη είναι alternativlos. Το οποίο είναι το αντίστοιχο αγγλικό τίνα, there is no alternative. Δηλαδή την ονομάζουν ότι είναι το μικρότερο κακό από οτιδήποτε άλλο θα υπάρξει. Την ψηφίζουν δηλαδή επειδή δεν... Απουσία, όλα αυτά είναι χειρότερα. Αν όλα αυτά λοιπόν μάλλον σηματοδοτούν την Ευρώπη των επόμενων μηνών, η Ελλάδα σε αυτό το παζλ ποια θέση μπορεί να καταλαμβάνει με τα δεδομένα προβλήματά της και τις αξιώσεις της? Η Ελλάδα, Παναγιώτη, έχει πραγματικά πάρα πολλά προβλήματα μπροστά της και δυστυχώς δεν φαίνεται να το καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή όσο θα έπρεπε μάλλον η ελληνική ηγεσία, γιατί δεν τρέχει να κλείσει την αξιολόγηση, η οποία μην ξεχνάμε θα την έχει κλείσει ήδη από το 2015. Είμαστε ένα χρόνο μετά και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν εμπιστεύονται την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί αυτά που συζητάμε τώρα πρέπει να έχουν κλείσει ένα χρόνο πριν. Η Ελλάδα, αν δεν καταφέρει να κλείσει σύντομα την αξιολόγηση, να πάρει όντως έναν οδικό χάρτη για τα μέσο πρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, όχι μακροπρόθεσμα, αυτά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, ώστε να μπούμε σε μια διαδικασία σταδιακή να καταφέρουμε το 18 ή έστω το 19, αν υπάρξει οριακή επιμήκυνση του προγράμματος, του μνημονίου, με μια μικρή συμμετοχή του δυνατού, τότε υπάρχουν τεράστια προβλήματα, γιατί η Ελλάδα το 18 ή το αργότερο το 19 θα πρέπει πλέον να βγει στις αγορές. Αν δεν το καταφέρει, υπάρχουν δύο τρόποι. Τέταρτο μνημόνιο. Το τέταρτο μνημόνιο, εγώ προσωπικά, Παναγιώτη, το θεωρώ τρομερά δύσκολο, όχι επειδή δεν θα το χρειαστεί η Ελλάδα, επειδή δεν θα το ψηφίσουν οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης. Θεωρώ αδύνατον να περάσουν από τα κοινοβούλια τους τέταρτη δανειακή σύμβαση προς την Ελλάδα, να δανείσουν τέταρτη φορά την Ελλάδα. Είναι τόσο δύσκολο έως απίθανο να περάσει είτε από τα γερμανικά, είτε από το φιλανδικό, είτε το ολλανδικό κοινοβούλιο. Συνεπώς, αν δεν υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, τι άλλο μπορεί να υπάρξει? Εκεί, γεία πυρηνικθεί το. Θα μπορούσε ακόμη και να υπάρξει έξοδος από την Ευρωζώνη. Νομίζω ότι αυτό και μόνο το καταλαβαίνουν χωρίς δεύτερη κουβέντα όλοι. Θα σε ρωτούσα και τι πρόκειται να κάνεις στο Βελιγράδι. Θέλω μια γρήγορη απάντηση, γιατί θέλω να εκμεύσω τη δικιά σου παρουσία εδώ όταν θα επιστρέψεις. Το προσφυγικό είναι. Το προσφυγικό είναι το ζήτημα ότι κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αυστρία και Βίζεγκρατ, οι γνωστές χώρες, χρησιμοποιούν χώρες εκτός της Ένωσης, όπως είναι για παράδειγμα η Σερβία, όπως είναι τα Σκόπια, για να στήσουν τη δική τους πολιτική κλείσιμου της Βαλκανικής Οδού, χωρίς να έχουν κυρώσει την Κομισιόν, αφού μιλάμε για κρατημέλη, για χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι... Και ουσιαστικά αυτό ψάχνουμε να δούμε τους τρόπους που αυτά τα κράτη χρησιμοποιούν την βοήθεια ευρωπαϊκών κρατών, μάλλον κρατών της Ένωσης, για να παίξουν το βρώμικο παιχνίδι. Και το προσφυγικό λοιπόν στην ατζέντα μας. Βασίλη Δαλιάνη, καλή συνέχεια στο ταξίδι, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Επιστρέφοντας, κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Δαλιάνης θα είναι εδώ μαζί μας και θα μας μεταφέρει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε από τα όσα συμβαίνουν για λογαριασμό μας εκτός των τυχών, πιστέψτε με, γιατί δυστυχώς και ευτυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. 0,13. Έχει χάσει λίγο δυναμική, αλλά δεν έχει χάσει το πρόσημο η αγορά. Ο γενικός δείκτης παραμένει από το άνοιγμα και μέχρι αυτή την ώρα σε θετικό έδαφος, πάνω από τις 612 μονάδες, με ένα τζίρο στα 21 εκατομμύρια ευρώ τώρα και με διάθεση να παραμείνει σε θετικά μονοπάτια. Οι επόμενες ώρες θα δείξουν κατά πόσο θα καταφέρει να συνεχίσει από εκεί που άφησε την περασμένη εβδομάδα την πορεία του. Όλοι εκτιμούν πως αυτό θα ήταν και το ιδεατό. Τουλάχιστον θα μπορέσει να μας δώσει μια ακόμη προσπάθεια, ένα ακόμα υψηλότερο κλείσιμο σε σχέση με τις Παρασκευές. Μείνετε εδώ λοιπόν όλη την ημέρα. Τώρα ξεκινά η ενημέρωση. Είναι πάντα εδώ στο SBC, στο οικονομικό κανάλι της πόλης. Εμείς αναμένουμε το ραντεβού μας, θέλοντας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10. Να σας ευχαριστήσω για τις δύο προηγούμενες ώρες που ήταν μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.